Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο. Μαζί στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Καζάκης και η Χριστίνα Πολυγωνοπούλου. Καλησπέρα σε όλους. Κάνουμε μια, το πούμε έτσι, ένα μασάζ επικαιρότητας, να το πούμε έτσι, προσπαθώντας να εμβαθύνουμε περισσότερο όσο μπορούμε και στο μέτρο του δυνατού, καθότι το χέρε βάθος ριχά, που λέμε εμείς οι πιτσιρικάδες στις δεκαετίες του 70 και του 80, σήμερα έχει πραγματικά μετατραπεί σε κυρίαρχη πολιτική αντίληψη, ίσως και σε κοινωνική συνείδηση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πολύ απλά μου έλεγε κάποιος, μου οδηγόταν το εξής περιστατικό, το οποίο πραγματικά εξακολουθεί και με ξαφνιάζει. Το να μην μπορεί να καταλάβει κάποιος το γιατί γίνονται όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν είναι... Πώς να το πούμε, δεν είναι κάτι το οποίο είναι εξωφρενικό. Για να αντιληφθεί ό,τι γίνεται, χρειάζεται μια συγκρότηση α, ένα επίπεδο β και τέλος πάντων, όπως και να έχει, απαιτούνται πολλά. Αλλά να πιστεύει κανείς ότι σε αυτές τις συνθήκες και υπό το υπάρχουν πλαίσιο ότι θα βελτιωθεί η ζωή του, έστω και με τους όρους σταθεροποίησης της κατάστασης, δεν μιλάμε για ανάκαμψη, δεν μιλάμε για επιστροφή σε ομαλές περιόδους, όπως τουλάχιστον τις είχαμε αντιληφθεί πριν από το πρώτο μνημόνιο, πριν το 2010, μιλάω για σταθεροποίηση. Η φτωχοποίηση, ας πούμε, κάπου εδώ να σταματήσει. Λοιπόν, δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω πώς μπορεί να σκεφτεί κάποιος ο οποίος ζει σε αυτή τη χώρα, ότι όντως μπορεί να υπάρξει έστω σταθεροποίηση υπό τα υπάρχοντα πλαίσια. Το πρώτο πράγμα, αυτό που μου διηγήθηκαν και να το πούμε κιόλας, είναι ότι μια επαγγελματίας που στο χώρο της κομμωτικής ρώταγε επίμονα κάποια γνωστή και φίλη της εκπομπής, τώρα πώς το βλέπετε, τώρα που θα βγούμε από τα μνημόνια, δεν θα καλυτερέψει κάπως η κατάσταση? Άκουσε τον κύριο Πρωθυπουργό. Ναι, και το πάμε, που ζητάει 751 ευρώ. Πρόσεξε, 751. Μην του δώσεις 750, γιατί θα εντάξει, θα κάνει με το πάμε. Τον κύριο Κουτσούμπα. Λοιπόν, ήταν και χθες μια επαιτειακή εκδήλωση του πάμε. Κάπως πρέπει να συντηρεί, πώς το λένε, το πούμε, εκείνο τα γνωστά ανέκδοτα. Τα γνωστά ανέκδοτα. Σκάσε και κολύμπα, κάπως έτσι είναι. Σκάσε και διαδήλωνε. Λοιπόν, γιατί δεν μπορεί να σκέφτεσαι διαφορετικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, το αφήσουμε αυτό. Και λέει, λοιπόν, μα δεν υπάρχει περίπτωση. Οι φίλοι δηλαδή της εκπομπής, μια και τυχαίνει να είναι και συστηματική ακροατής της εκπομπής, ναι. Και όχι μόνο, λοιπόν, λέει, μα δεν υπάρχει. Βάλ το κάτω να δεις εσύ πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Αυτά που χρωστάς, βάλε αυτά που χρωστάς ή και τις υποχρεώσεις γενικά, και βάλε και το εισόδημα που παράγει το μαγαζί σου ή που παίρνεις από τη δουλειά σου. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να ανακάμψει? Σε τι συνθήκες μπορεί να ανακάμψει? Και πραγματικά έπεσε μεγάλη μελαγχολία, μούτρωσε αυτή η κυρία, η επαγγελματίας, επιτιδευματίας ενδεχομένως, απέναντι σε αυτή τη σκληρή αλήθεια. Μούτρωσε. Δεν ξέρω πραγματικά, ειλικρινά, δεν ξέρω αν εξαιρέσεις δύο μεγάλες κατηγορίες, τους κρατικοδίαιτους και τους υποκοσμοδίαιτους. Εκτός από αυτές τις δύο κατηγορίες του ελληνικού του πληθυσμού σήμερα στην Ελλάδα, δεν ξέρω κανέναν άλλον πώς είναι δυνατόν όλοι οι υπόλοιποι, ενδεχομένως το 90%, να θεωρεί, ναι, ότι μπορεί να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του κάπου εδώ. Σήμερα βεβαίως υπάρχει ένα τσουνάμι ειδήσεων για το τσουνάμι των κατασχέσεων σε φορολογούμενους με χρέη. Δηλαδή, ετοιμάζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να εφαρμόσει την περίφημη τραπεζική οδηγία σχετικά με τα χρέη, τα οποία εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι θεωρεί πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα τα κόκκινα χρέη. Τα κόκκινα, λοιπόν, δάνεια των Ελλήνων, την Ένωση. Συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα οποία ανέρχονται. Αλλά θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι πρωτοπόρα σε αυτό το πράγμα, με περίπου 47-48% των δανείων σε κόκκινα, αλλά και έτσι, επειδή εδώ πέρα υπάρχει και ένα θέμα με τις τράπεζες, ακόμη δεν έχει κατακτηθεί η δυνατότητα να μπορέσει να επιβληθεί ο νόμος του ισχυρού απόλυτα
στην Ελλάδα, αν και κάνουν τα δυνατά δυνατά οι άνθρωποι, οφείλω να ομολογήσω, είναι εξαιρετικοί σε αυτό που κάνουν, έτσι βάζουν μπρος την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, όπου ανακοινώθηκε ότι 1.067.857 φορολογούμενοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα εισπράξης από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τα οποία είναι αυτόματα, δηλαδή, και μάλιστα θα ήθελα πολύ να συζητήσουμε έναν νομικό που ξέρει, που ασχολείται, ποιος και τι μέτρα μπορείς να πάρεις ενάντια σε αυτά τα αναγκαστικά μέτρα, να το πούμε έτσι, εισπράξης, απέναντι σε ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει καν νομική υπόσταση συγκεκριμένη. Θέλω να πω δηλαδή με ποιον τρόπο μπορείς να απευθυνθείς ή να καταφύγεις σε κάποια μέτρα. Νομικά να το δούμε, αλλά εγώ σήμερα ήμουνα στην εφορία διυπόθεσή μου. Ναι, όπως παλιά πήγαινες. Ναι, ναι. Με κάλεσαν εντός 30 ημερών. Με στη συζήτηση που έκανα στο δικαστικό τμήμα της εφορίας, η μόνη λύση την οποία βρήκα είναι να πληρώσω. Διότι εάν προσφύγεις με κάποια μέτρα, να κάνεις μια προσφυγή, να αρνηθείς το χρέος ή οτιδήποτε, θες περίπου ένα χιλιάρικο να το δώσεις στο δικηγόρο. Ναι. Δεν είναι. Συνεπώς, δεν σε εξυπηρετεί και αυτό. Δεν διαφωνώ. Ναι. Το δε χαρτοβασίλειο που πρέπει να συγκεντρώσεις προκειμένου να το υποβάλεις μαζί με την προσφυγή σου, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα κάνεις. Πιστοποιητικά εγκυτέρων. Έχουν πεθάνει οι γονείς μου και βρήκανε κάποια χρέη τα οποία τα πολλαπλασιάστηκαν και έφτασαν σε δυσθεώρητα ύψη. Ωραία. Ένας μικρός φόρος εισοδήματος των 800 ευρώ ήρθε και έγινε 3.000. Mm-hmm. Λοιπόν, σωστό αυτό. Απλά λέω ότι ούτε καν αυτό δεν έχεις περιθώριο να κάνεις, για όποιον ελπίζει ότι δια των δικαστηρίων θα κάνει πόλεμο στο καθεστώς. Αυτή τη στιγμή πόλεμος δια των δικαστηρίων ή αν θέλετε δια του νόμου διεξάγεται πόλεμος εναντίον του ελληνικού λαού. Το ξανάπαμε και θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Πώς είπαμε και τον όρο, τον είπες. Lawfare. Lawfare. Λοιπόν, λέγεται lawfare, είναι δύσκολο γιατί είναι νεολογισμός. Είναι δύσκολο να βρούμε μια αντίστοιχη μετάφραση στα ελληνικά. Είναι από το law που σημαίνει νόμος, έτσι, με την ευρία έννοια του όρου ή την πιο συγκεκριμένη έννοια του όρου, και το fair από το warfare, δηλαδή από τις εχθροπραξίες, από τον πόλεμο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν μας ακούει, όποιος μας ακούει και θέλει, θα ήθελε ίσως να μας δώσει έτσι μια μετάφραση του όρου, θα με διέφερε και εμένα για να δω πώς μπορούμε να το μεταφέρουμε στα ελληνικά, για να καταλαβαινόμαστε αν μπορούμε να κάνουμε αυτό το νεολογισμό ή μάλλον έναν, πώς το λένε, παράλληλο νεολογισμό στα ελληνικά, να το πούμε έτσι. Η ελληνική γλώσσα προσφέρεται, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό όσο τα αγγλικά, τα οποία μέσω συνέχεια ανακαλύπτουν πάντα έτσι, ειδικά οι Αμερικανοί έχουν μια ειδικότητα σε αυτήν την ιστορία, είτε ασχολείσαι με το business και το marketing, είτε με το τα μνημόνια και οι δανειακές συμβάσεις δεν είναι πόλεμος δια των... Αυτή είναι η έναρξη πολέμου εναντίον αυτής της χώρας. Γιατί επειδή είπαμε διάφορα χθες και υπήρξαν πάρα πολλά ερωτήματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σε αυτή την ιστορία. Και επειδή βλέπουμε ακόμη ένας κόσμος να πιστεύει ότι ρε παιδί μου, ο Τσίπρας, το παιδί σφυρί, τέλος πάντων κάπου από εδώ θα μας βγάλουν τα μνημόνια, μόνο να θυμίσουμε τις τελευταίες δηλώσεις που έχει κάνει ο κύριος Πάνος Κουρλέτης, ο οποίος είναι ο Μοσενταγιάν του ΣΥΡΙΖΑ. Του λείπει το patchwork που είχε στο μάτι αυτός ο σφαγέας των Αράβων, Μοσενταγιάν, ο οποίος βεβαίως είπε ότι ναι ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε ότι θα φύγουμε, δεν είπαμε και για ότι θα φύγουμε σω και καλά. Έτσι. Μην το δένετε κόμπο. Πετάξαμε και εμείς μια από αυτό. Είναι ανάγκη δηλαδή. Ο ίδιος ο Τσίπρας τα πέταξε. Ο κύριος Δε Βούτσης. Όχι, κατά τον κύριο Σκουλέτη δεν τα πέτω Τσίπρας. Ποιος το είπε? Ερμηνεύτηκαν κακώς από τους δημοσιογράφους. Είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν,
διότι τα ελληνικά του κύριου Τσίπρα, όπως και τα ελληνικά του Γεωργίου Παπαδοπούλου, είναι μόνο ικανοί κάποιοι δημοσιογράφοι να τα ερμηνεύουν, διότι όλοι οι άλλοι εμείς, ας πούμε, οι απλοί θνητοί, είναι λιγάκι πρόβλημα. Βεβαίως και ο κύριος Βούτσης το ίδιο είπε, ότι παιδιά, το ότι θα, τον Αύγουστο θα τελειώσει το μνημόνιο, δεν σημαίνει θα βγούμε από την κρίση. Τώρα, γιατί αυτή η στροφή? Η στροφή είναι πολύ απλή. Οι αγορές είναι στα κάτω τους. Και όταν οι αγορές είναι στα κάτω τους και προετοιμάζονται, αν θέλετε, να γεννήσουν ένα πολύ μεγάλο κράχ σε αυτήν την ιστορία, και έχω ξαναπεί επανειλημμένα σε όσους το παίζουν οικονομολόγοι με τα πτυχίων ή άνευ και λένε τις βλακίες αρκούδας, το πρόβλημα είναι τα κράχ για τους λαούς. Γιατί εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρουν οι brokers και οι χρηματαγορές και οι αποδόσεις των χρηματαγορών. Όλο αυτό το πράγμα είναι μια πανδεσία απάτης και αγιερτίας άνευ προηγουμένου που η ανθρωπότητα μέχρι πριν τις τελευταίες δύο ή τρεις δεκαετίες αντιμετώπιζε αυτό το racket, αυτή την κομπίνα όπως το λέγανε οι Αμερικανοί, με τεράστια απέχθεια. Η ίδια η οικονομική επιστήμη θεμελιώθηκε πάνω από τους ιδρυτές της. Θεμελιώθηκε πάνω στην κατάρα που έριξε στον Τζον Λο, ο οποίος ήταν ο πρώτος που επινόησε το λεγόμενο χρήμα με αντίκρισμα χρέος και χρήμα με αντίκρισμα περιουσιακά στοιχεία. Λοιπόν, το κράχ που υπέστη η Γαλλία της εποχής του 17ου αιώνα ήταν τέτοιο που η πολιτική οικονομία σαν επιστήμη μέχρι ουσιαστικά και τα μέσα του 20ου αιώνα ασχολιόταν με πρώτη και κύρια να πει ότι δεν έχει καμία σχέση το σύστημα του Τζον Λο με το υφιστάμενο καπιταλιστικό σύστημα. Πού να φανταζόταν ότι ο Τζον Λο ο ίδιος, ο οποίος πέθανε κατατραγμένος λόγω της φούσκας του Μισισιπή που δημιούργησε ο ίδιος. Τι μέσα, θα κάνανε σήμερα οι αγορές? Το γεγονός ότι οι αγορές, η κερδοσκοπία που επινόησε ο ίδιος μέσα από το εμπόριο χρήματος και μάλιστα του πλασματικού χρήματος, έχει φτάσει σε τέτοια μεγέθη που ούτε ο ίδιος θα μπορούσε να τα έχει φανταστεί και δεν τα φαντάστηκε. Λοιπόν, καταφθάνουν τα πρώτα μηνύματα σχετικά με τις... Τη μετάφραση. Με τη μετάφραση. Ναι, λοιπόν, ένας φίλος μας λέει ότι είναι πιθανά να μπορεί να το ονομάσουμε σαν νομικός πόλεμος ή νομομαχία. Λοιπόν, να το κρατήσουμε και να το σκεφτούμε. Λοιπόν, τι έγινε εδώ? Έγινε ακριβώς με τον τρόπο αυτόν. Τι έγινε? Ξεκίνησε ένας πόλεμος εναντίον του ελληνικού λαού και για την εξόδωσή του, με μόνο στόχο την προσπάθεια να εξοντωθεί ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό και όποιος πιστεύει σήμερα ότι εμείς θα βελτιωθούμε και τα λοιπά, είναι πολύ απλά να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, είναι αδύνατον μια χώρα σαν τη δική μας να επιβιώσει υπό το υφιστάμενο πλαίσιο. Από πού το βλέπουμε αυτό? Από το γεγονός ότι ακόμη και η άρχουσα τάξη, η ελίτ, όχι αυτό μόνο της χώρας αλλά και της Ευρώπης, θεωρεί ότι αυτό το κρατήδιο, όπως και να το αντιλαμβάνεται κανείς, μπορεί να επιβιώσει μόνο ανανεώνοντας ή αναχρηματοδοτώντας το χρέος. Λοιπόν, κράτη που έχουν πολύ υψηλά χρέη είναι ο ορισμός του μη βιώσιμου κράτους. Ένα κράτος που αντλεί, και μια βεβαίως οικονομία που αντλεί κεφάλαια ιδιαίτερα από το εξωτερικό, με τη μορφή ιδιαίτερα χρέους, είναι μη βιώσιμη. Δεν μπορεί να επιβιώσει από μόνη της. Δηλαδή με τις εσωτερικές της δυνάμεις. Αυτή λοιπόν η οικονομία έχει τελειώσει. Αυτή λοιπόν η οικονομία έχει τελειώσει, και επειδή έχει τελειώσει ο ελληνικός καπιταλισμός, να το πούμε σε κάποιους που καταλαβαίνουν μόνο με όρους καπιταλισμού, τέλος πάντων, να μην το συζητήσουμε περαιτέρω, λοιπόν, ο ελληνικός καπιταλισμός τελείωσε. Έκλεισε ολοκληρωτικά. Δεν μπορεί να επιβιώσει και γι' αυτό θα αφομοιωθεί. Είτε θα αφομοιωθεί από μεγάλες συγκεντρώσεις πολιτικής ισχύως που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, είτε θα αφομοιωθεί, είτε, όχι ή, διαζευτικό, είτε θα αφομοιωθεί
από το νέο Οθωμανικό κράτος που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Αλήθεια. Και το Οθωμανικό το χρησιμοποιεί ο Ερντογκάν όχι με τη λογική του πολιτικού Ισλάμ με το οποίο γεννήθηκε το κόμμα του, αλλά με τη λογική του δικαίου της κατάκτησης, του δικαίου της κυριαρχίας, το ότι κατακτώ και εκ της κατάκτησης αποκτώ δίκαιο, δικαιώματα δηλαδή, σαν ισχύουσα, σαν εξουσία. Με αυτή την έννοια το χρησιμοποιεί, γι' αυτό και κάνει αυτά που κάνει ή συγκροτεί με όλα αυτά τα πράγματα. Κατά τη γνώμη μου θα διαμελιστεί η χώρα. Θα διαμελιστεί διότι κανένας δεν ενδιαφέρεται από τις συγκεντρώσεις κεφαλαίου και πολιτικής δύναμης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ή που διαμορφώνονται στην Ευρώπη. Δεν ενδιαφέρεται για το σύνολο της εδαφικής επικράτειας της χώρας, πολύ δε περισσότερο με τον τρόπο που υπάρχει. Γι' αυτό και σπρώχνουν τους ελληναράδες να μιλάνε για ελληνική Μακεδονία και όχι για Ελλάδα. Όπως κάνανε τώρα στη Νέα Υόρκη, δήθεν εκδήλωση και με τον κύριο Πατούλη. Μιλήσανε για ελληνική Μακεδονία, δεν μιλήσανε για Ελλάδα. Για Ελλάδα υποκατοχή, για ελεύθερη, απελευθερωμένη Ελλάδα. Δεν μιλάνε για Ελλάδα, μιλάνε για τις περιφέρειες της Ελλάδας, οι οποίες βεβαίως μπορούν να κρατήσουν την ελληνικότητά τους, όπως για παράδειγμα μπορεί να κρατήσεις την ελληνικότητά σου, όπως το λένε, την εθνική σου ταυτότητα, υπό μια αυτοκρατορική ισχύ, μέσα σε μια αυτοκρατορία. Έτσι αλλιώς οι αυτοκρατορίες, αυτό μας το μάθε η αρχαία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το χαρακτηριστικό τους ήταν η έλλειψη εθνικότητας, ότι δεν παίζει κανένα ρόλο η εθνικότητα στα πολιτικά σου δικαιώματα, στον τρόπο που συγκροτεί, σε αντίθεση βεβαίως με την αρχαία δημοκρατία. Πολίτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, λοιπόν, αυτό, δεκάδες έθνη. Ακριβώς. Αρκεί το ζήτημα του έθνου σου να το κρατάς μόνο σε επίπεδο μυστικισμού και μεταφυσικής και όχι ως δικαίωμα στον τόπο, όπου κατοικείς. Ο τόπος ανήκει στην αυτοκρατορία. Έτσι, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κανένας δεν θα απασχοληθεί για την ελληνικότητα της Μακεδονίας που όλοι θα την αναγνωρίσουν οι προύχοντες. Το θέμα είναι ποιος παλεύει για μια ενιαία και αδιαίρετη Ελλάδα, η οποία όπου θα είναι κυρίαρχος ο λαός της. Και μια και μιλάμε παραμονές ουσιαστικά της Μεγάλης Επετείου, της 25ης Μαρτίου, καλό είναι να θυμόμαστε αυτό που πρώτοι αντιλήφθησαν οι παράγοντες στο εξωτερικό, η Ιερά Συμμαχία. Τα έθνη γεννήθηκαν με τρεις βασικούς τρόπους, μάλλον τα εθνικά κράτη γεννήθηκαν με τρεις βασικούς τρόπους. Είτε στηρίχτηκαν μάλλον σε δύο βασικούς τρόπους, ιστορικά, είτε στο ιστορικό δικαίωμα μάλλον στο επαναστατικό δικαίωμα των λαών, έχοντας και ιστορικό δικαίωμα επαναστάτησαν. Ναι, το ιστορικό δικαίωμα ήταν δικαίωμα αυτοκρατόρων, πριγκίπων και εξουσιών. Το επαναστατικό δικαίωμα του λαού στη χώρα του είναι, το δικαίωμα του λαού είναι επαναστατικό δικαίωμα. Γι' αυτό και όλα τι κάνανε αυτοί. Τι κάνανε, μόλις μπόρεσε και σταθεροποιήθηκε κάπως η κατάσταση και τέλος πάντων ξεκαθαρίστηκε το τοπίο, αυτό που θέλησαν να κάνουν είναι να στερήσουν το επαναστατικό δικαίωμα του λαού στην κυριαρχία τους σε αυτόν τον τόπο και να βαφτίσουν την Ελλάδα ως μοναρχία με υποκατσιδίκες ξενοκρατίας, ώστε να είναι υποτελής στη λογική της κυριαρχίας των ιστορικών δικαιωμάτων των μεγάλων αυτοκρατοριών της εποχής και των προστατών. Αυτή ήταν η όλη ιστορία. Και αυτή η μάχη διεξάγεται από τότε μέχρι σήμερα. Συνεχώς. Δεν απελευθερωθήκαμε ποτέ. Δηλαδή όχι, θέλεις, στην πραγματικότητα απελευθερωθήκαμε. Η μάχη της απελευθέρωσης όμως, ο τρόπος που διεκδικούσε ο λαός την απελευθέρωσή του και την ελευθερία του, ήταν μια σύγκρουση δυνάμεων που είτε αντιπροσωπεύαν το επαναστατικό δικαίωμα του λαού στη χώρα του, στην πατρίδα του, και αυτός ήταν ο πατριωτισμός των Ελλήνων, βαθιά ριζωμένος μέχρι τουλάχιστον πρόσφατα, και από την άλλη οι δυνάμεις που εκφράζανε το βάπτισμα του έθνους ή του λαού ή του εθνικού κράτους από τις δυνάμεις της ξενοκρατίας. Αυτή ήταν η μάχη εξ αρχής και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μόνο που σήμερα διεξάγεται υπό συνθήκες πολέμου. Να πούμε λοιπόν ότι την Παρασκευή 23 Μαρτίου έχουμε προγραμματίσει μια επαιτειακή εκπομπή για την επέτειο της Επανάστασης. Επίσης να πούμε ότι... Και θα ακουστούν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Ελπίζω. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι έχουμε δύο εκδηλώσεις μπροστά μας, οι οποίες είναι αρκετά αξιόλογες για όποιον ενδιαφέρεται. Το πρώτο είναι, η πρώτη είναι στο Βόλο, το Σάββατο είναι και οι δύο, Σάββατο 24 Μαΐου είναι Μαρτίου, και οι δύο, Μαρτίου, συγγνώμη,
Το ΕΠΑ Μαγνησίας διοργανώνει εκδήλωση και ομιλία με θέματα που αφορούν στην πορεία των εθνικών θεμάτων, όπως τουλάχιστον συνηθίζουμε να λέμε εθνικά θέματα, γιατί κάποτε θεωρούσαμε ότι έχουμε κατακτημένο το δικαίωμά μας σε αυτή τη χώρα, οπότε τα εθνικά μας θέματα ήταν στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής αυτού του κράτους. Τρία πουλάκι κάθονται. Ναι. Λοιπόν, ομιλητές θα είναι η Κέρι Μαυρομάτη και ο Δημήτρης Κυπριώτης. Είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα, το Σάββατο, στις 24 Μαρτίου, παραμονές της Εθνικής Επετείου, στο Επιμελητήριο Μαγνησίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Δημητριάδος 176, στο Βόλο. Και η δεύτερη είναι στην Αθήνα, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, στο Σάββατο 24 Μαρτίου, στις 6 ώρα, με ομιλητές τον Φώτο Λεπίδα, τον Φώτο Μαζαράκη και τον Δημήτρη Καζάκη. Λοιπόν, ας πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμεθα. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο. Έχει πλουτιστεί η παρέα μας. Είναι μαζί μας ο Κώστας Οδέτσικας, που είναι ιστορικός και συγγραφέας, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, από τα βιβλία λοιπόν που έχω διαβάσει. Εγώ αυτό που έχω διαβάσει είναι τη βιογραφία του Καραϊσκάκη. Ήταν πολύ μεγάλη, το πήρα με μεγάλη περιέργεια, διότι από τότε που υπήρξαν οι κλασικές βιογραφίες του Καραϊσκάκη, ο τελευταίος που έγραψε, αν θυμάμαι καλά, βιογραφία ήταν ο Φωτιάδης, όπου προσέγγισε το σύνδεμα του Καραϊσκάκη, θεωρήθηκε, μάλλον υπήρξαν δύο σχολές αντιμετώπισης. Η μία σχολή που έλεγε, εντάξει, ό,τι ήταν να υποθεί, υπόθηκε, δεν έχει νόημα. Και μία αναθεωρητική σχολή που λέγανε, δεν έχει νόημα να μιλάμε για κατσαπλιάδες, κλέφτες και λοποδίτες. Πρέπει να μιλήσουμε για τις λαμπρές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού πνεύματος. Και έστω και αν οι τοτινές μαρτυρίες μας τους λένε άκρος τυχοδιώκτες, πως έλεγε ο ιστορικός, δεν μου έρχεται, της εποχής εκείνης, λέει, ο λετήρος του έθνους τους είχε χαρακτηρίσει, αλλά όπως οι αρχαίοι Ρωμαίοι, λέει, το συνηθίζουμε. Ο Παπαρηγόπουλος. Όχι ο Παπαρηγόπουλος, δεν μου έρχεται τώρα. Είναι αυτός που έφτιαξε, έχει κολλήσει στο μυαλό μου, έκανε την βιβλιοκρισία στις ιστορικές αναμνήσεις του Νικόλαου Δραγούμη, και συνήθως τις εκδόσεις προς το τέλος του 19ου αιώνα συνοδεύει τις ιστορικές αναμνήσεις του Νικόλαου Δραγούμη. Είναι σαν επιστολή έχει γραφτεί. Και λέει αυτό το πράγμα, ότι εμείς οι Έλληνες, λέει, έχουμε τα χούγια των Ρωμαίων. Όταν οι Ρωμαίοι πέθανε ένας ολετήρας του έθνους, τον ανέκαναν Θεό. Έτσι τον εξυπνούσαν ως Θεό. Έτσι και εμείς, ενώ, λέει, όλοι όσοι κυβερνούσαν αυτόν τον τόπο, αυτό τα έγραφε στα 1878 κάπου εκεί. Όχι ο Τωμαδάκης. Όχι. Θα μου έρθει. Λοιπόν, από τους λογιοταντιστές δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, και έλεγε ότι όσοι κυβερνήσαν αυτόν τον τόπο, ενώ οι σύγχρονοί τους είχαν βαφτίσει ολετήρες του έθνους, εμείς τους δοξάζουμε ως μεγάλους εθνεριάτες. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει ακόμη και σήμερα. Εγώ μια ανάποδη. Ουσιαστικά όλοι οι παλιοί και αυτοί που υμνήθηκαν στην ελληνική ιστορία είναι ακριβώς αυτοί που ήταν περισσότερο λετήρες από αυτούς που δεν υμνήθηκαν. Σωστό είναι. Γιατί η εξουσία και αυτός που την έχει την εξουσία καθορίζει και την ιδεολογική ταύτιση. Σωστό είναι. Υπήρξε μια προσπάθεια, δηλαδή, με τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 80 και μετά, να κυριαρχήσει μια αναθεωρητική αντίληψη για την ιστορία, που βεβαίως οι μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας αυτού του λαού ήταν αυτοί που κυβέρνησαν τη χώρα ή που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που διαμορφώθηκε αυτό το άθλιο κράτος που σήμερα έχει καταρρεύσει ή διαλύεται και βιώνουμε τον πλήρη αφελληνισμό. Όχι μόνο τον αφελληνισμό, μιλάμε πριν τα λίστια αυτή τη στιγμή. Ναι. Και μαζί του κινδυνεύει να πνεύσει τα λίστια και ο λαός και το έθνος και συνολικά αυτή η χώρα. Λοιπόν,
Και μας ξαναμπήκαμε στο ζήτημα, μας μάθανε να, προσπάθησαν να μάθουν μάλλον μια ολόκληρη γενιά πώς να κοιτάμε την ελληνική ιστορία με ευρωπαϊκά οματοάλια, όπως έλεγε ο Δύσμηνος ο Σολωμός, δηλαδή με τους μυοπικούς φακούς της ευρωπαϊκής ιστορίας από τα σαλόνια. Έτσι, τα ευρωπαϊκά σαλόνια και όχι βεβαίως. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που είχε ένα μπαστάρδεμα ιστορικό, γιατί ουσιαστικά δεν αναπτύχθηκε ποτέ ο καπιταλισμός στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είμαστε ούτε ευρωπαϊκή χώρα, ούτε ανατολική χώρα, γιατί ουσιαστικά δεν αναπτύχθηκε ούτε ανατολικός δεσποτισμός, ούτε ο ευρωπαϊκός καπιταλισμός ή αυτός συνολικά ο καπιταλισμός. Επομένως, η Ελλάδα είναι ένα μεσοβέζικο, έχει ένα σύστημα και παρέμεινε η διαφθορά και η διαπλοκή στο έπακρο. Και γι' αυτό κιόλας αυτό το σημείο πέρασε και η ιστορία. Και διαγράφτηκε έτσι και η ιστορία. Και πολύ σωστά κάποτε είχε πει ο Καλογεράκης ότι η ιστορία πρέπει να ξαναγραφτεί. Καταρχάς, έτσι έλειος ξαναγράφεται η ιστορία σε κάθε ιστορική καμπή, όταν πλέον ο λαός αρχίζει να αντιλαμβάνεται ποια είναι τα μεγάλα του προβλήματα και κοιτώντας πίσω. Γιατί το πρώτο πράγμα που κοιτάει είναι την ιστορική του συνέχεια. Και τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο εξελίσσεται ο ίδιος. Η βάση των Ελλήνων, πιστεύω, αυτό που ακριβώς που σωστά είπες, είναι η εθνότητα. Είναι δηλαδή η πολιτισμική ταυτότητα που είχε αυτός ο λαός. Για το έθνος έχω άλλη σχέση σε αυτό το θέμα. Γιατί το έθνος τίθεται στη βάση της κρατικής αυτοτέλειας μετά από εκεί πέρα, της συνένωσης με το κράτος. Με ενδιαφέρει η εθνότητα των Ελλήνων, η οποία παρέμεινε αμυγής. Όχι με την έννοια ότι δεν υπήρξαν επιμίξεις και δεν έγινε αυτά, αλλά παρέμεινε πολιτισμικά πολύ σταθερή και κράτησε από αρχής, πιστεύω. Ισχύει αυτό το πράγμα. Βέβαια, απλά εγώ αυτό που ισχυρίζομαι για το ελληνικό έθνος, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Ξέρεις, με το ελληνικό έθνος ήταν η πρώτη φορά που επανέρχεται, συνδέεται το ζήτημα της εθνικότητας από την αρχαιότητα που χάθηκε, απαγκιστρώθηκε από το έδαφος. Από την εποχή δηλαδή που η πολιτεία χάθηκε στην ουσία και μαζί της η δημοκρατία στην αρχαιότητα, χάθηκε η έννοια της πατρίδας που έδινε νόημα και ύπαρξη στην έννοια του εθνότητα. Αποεθνοποιήθηκε η εθνότητα, να το πούμε έτσι σωστά, αν μπορούμε να το πούμε, είναι λιγάκι αποριστικό. Και έτσι περάσαμε μια μεγάλη περίοδο αυτοκρατοριών που όντως πραγματικά διατηρήθηκε ως πολιτισμικό μόρφο με όλες τις αντιθέσεις και αντιφάσεις της. Δεν είναι μια απλή γραμμική ιστορία, όπως μας το παρουσιάζανε κάποιοι παλιοί ιστορικοί. Όχι, δεν υπάρχει συνέχεια. Δεν υπάρχει συνέχεια. Λοιπόν, υπάρχει μια διαλεκτική, να το πούμε έτσι, σχέση και ανατροπές και επαναφορά και όλα αυτά τα πράγματα των ζητημάτων και ξαφνικά μπαίνει στο προσκήνιο ο Ξεβράκωτος και που δίνει μια νέα δυναμική στην αίσθηση αυτή και διεκδικεί το έδαφος να μπορεί δηλαδή να συνδέεται με τον τόπο που κατοικεί και στον οποίο μπορεί να ευημερήσει. Και ξανά τίθεται τα θεμέλια της διεκδίκησης της δημοκρατίας για μια ακόμη φορά στον τόπο που τη γέννησε. Άσχετα με το γεγονός ότι δεν την κατέκτησε. Έτσι. Απλά θεμελίωσε το δικαίωμά του να διεκδικήσει. Γιατί δεν το κατόρθωσε και το άλλο, είναι μια άλλη ιστορία που έχει. Αλλά αγωνίστηκε 7 χρόνια και μέσα από τα συντάγματα, τα τρία συντάγματα, έδειξε ότι πραγματικά ήθελε τη δημοκρατία όπως αυτός την εννοούσε και όπως την εννοούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, η οποία βέβαια δεν υιοθετήθηκε ποτέ και δεν στάθηκε ποτέ, δεν μπορούσε να σταθεί. Έτσι κυνηγήθηκε και από διαφόρους και κυριότερα για μένα ακριβώς από αυτές τις δυνάμεις κατοχής που υφίστανται και τώρα. Από τις ίδιες δυνάμεις κατοχής. Ναι, και με τους ντόπιους. Οι οποίοι ντόπιοι ολιγάρχες κινηθήκαν ακριβώς όπως κινούνται και οι σημερινοί, και οι οποίοι ήταν πάντα εθελόδουλοι και υποταγμένοι στα συμφέροντα αυτής τάχα της ευρωπαϊκής καπιταλιστικής των καπιταλιστικών υπερδυνάμεων. Και δεν είχαν και ενδιαφέρον για αυτόν τον τόπο. Πολλές φορές μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, με φοβερή, ας πούμε, η εντύπωση, ακόμη και με την, αν δεχτούμε μια παραδοσιακή αντίληψη που εμφανίζονται ως μαρξιστική, προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι μαρξιστική, αλλά τέλος πάντων έτσι εμφανίζεται, ότι τέλος πάντων τα έθνη είναι προϊόν της διαμόρφωσης ιστορικής καπιταλιστικής αγοράς μέσα από το κεφάλαιο, να το πούμε έτσι, που λειτουργεί. Αυτό το πράγμα δεν υπήρξε εδώ. Όχι, στην Ελλάδα προϋπήρξε το έθνος από την οποιαδήποτε καπιταλιστική διαμόρφωση, η οποία ουσιαστικά δεν διαμορφώθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Έτσι. Ναι. Ποτέ. Γι' αυτό και λέω ότι στην πραγματικότητα το πρώτο πράγμα που βλέπεις, ας πούμε, σε μια διαμόρφωση καπιταλιστικής εσωτερικής αγοράς, που είναι ο θεμέλιος λίθος ενός σύγχρονου καπιταλισμού, όπως τουλάχιστον τον είδαμε να αναπτύσσεται από τα τέλη του 18ου, αρχές του 19ου αιώνα,
Ή τι είναι, είναι ο προστατευτισμός. Δηλαδή η δημιουργία προστατευτικών τυχών. Έτσι, έπρεπε να δημιουργηθεί κεφάλαιο... ένα μητροπολιτικό κέντρο. Έτσι, ναι, πράγμα, το μητροπολιτικό κέντρο να μπορεί να κινηθεί. Να αρχίσει συγκέντρωση και συγκεντροποίηση. Ακριβώς τώρα. Η Ιταλία, ας πούμε, πατριώτες, τότε δεν του ενδιαφέρει αν η Γένοβα θα ήταν ένα σημείο αναφοράς των εμπορικών προδιαγραφών. Του ενδιαφέρει ακριβώς ο χώρος αυτός όπως είχε διαμορφωθεί μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Και εδώ έχουμε στην οικονομική ιστορία της Ελλάδας και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό να δούμε ότι η μόνη που πολιτικά διεκδίκησαν προστατευτισμό ήταν το κόμμα το Ρώσικο, δηλαδή το Μεταξά, το οποίο ιτάται πάρα πολύ γρήγορα, ενσωματώνεται στη Μοσχομάγκα και τελειώνει η ιστορία εκεί. Από εκεί πέρα απελευθερώνει τη αγορά. Δεν είχε βάσει ποτέ η ρώσικη εικόνα απέναντι στο... Γι' αυτό και οι Ρώσοι ποτέ δεν είχαν ούτε φιλέλληνες, ούτε στείλανε ποτέ δυνάμεις, γιατί δεν αναπτύχθηκε ποτέ. Όχι, μόνοι οι φιλέλληνες υπήρξαν φιλέλληνες, αλλά ήταν οι δεκεμβριστές, οι οποίοι κυνηγήθηκαν άγρια. Ναι, γιατί από το 23 ο Τσάρος είχε πει να πούμε ότι θέλει ως σπαδοροποίηση των περιοχών της Ελλάδας με υποταγή στο Σουλτάνο. Και γι' αυτό δεν χώνευε και τους Έλληνες, και αυτή ήταν η στάση και του Αλεξάνδρου και του Νικολάου. Βεβαίως. Είναι σωστό και πρέπει να θυμηθούμε κιόλας ότι στο Aix la Chapelle, δηλαδή στη συνάντηση που γινόταν το 1819 στο Aix la Chapelle, που ήταν συνέχεια της Βιέννης, εκεί ο Νέσελροντ ήταν ο πρώτος που κατέθεσε πρόταση διαμελισμού του μελλοντικού ελληνικού κράτους προκειμένου να αδρανοποιηθεί ή και να ιτηθεί το επαναστατικό κόμμα. Βέβαια. Που το επαναστατικό κόμμα στη φιλοσοφία τους και τη λογική τους ήταν η μυστική εταιρεία, η φιλική εταιρεία. Ακριβώς. Την εποχή εκείνη. Ακριβώς αυτό. Για όσους είναι οπαδοί του Ξανθουγένους, να τα σκεφτόμαστε για αυτά. Συμφωνώ. Μα όλες οι σκέψεις που έγιναν τότε από το Λονδίνο, από τη Βιέννη, από το Παρίσι και όλα, ήταν ακριβώς αυτή η τοποθέτηση που είχαν τότε, ότι δεν πρέπει να υπάρχει Ελλάδα, δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα και πρέπει να είναι υποταγμένοι στο καθεστώς διομολογήσεων που έχουν δώσει οι Τούρκοι στους Ευρωπαίους. Γιατί δεν μπορούσαν να τα αποποιηθούν αυτά που είχαν τότε οι Ευρωπαίοι. Ναι, το μόνο που θέλανε ήταν ένα άθλιο κρατήριο. Ακριβώς, το οποίο να λειτουργήσει, σαν σφήνα στο μετέπειτα ανατολικό ζήτημα, όπως το καταλαβαίνανε. Και γι' αυτό τους ευνηδίασε, και γι' αυτό και άλλες πατάξανε τις επαναστάσεις και στην Ισπανία και στο Πεδημόντιο, και γι' αυτό είχαν στείλει και τον Τζόρτζ τότε, ο οποίος πήγε και εξόντωσε τους Ιταλούς πατριώτες. Και εντάξει, στείλανε αρκετούς τυχοδιώκτες, δεν ήταν λίγοι. Ορισμένοι από αυτούς βέβαια αφήσανε εξαιρετικά ενδιαφέροντα απομνημονεύματα. Ναι. Και έφυγαν έγκαιρα από την Ελλάδα ώστε να σώσουν τουλάχιστον στην τελευταία φάση την τιμή τους. Αν και ήταν πολλοί, είχαν πρακτορικό ρόλο. Ναι, ήταν περισσότεροι δηλαδή, γιατί ασχολούνταν με τα κομιτάτα τους, τα οποία ακριβώς τους ελέγχανε και τους πληρώνουν. Ένας από αυτούς που έχει πολύ εξοραϊστεί ιστορικά, ενώ ήταν πολύ προβληματική η παρουσία του, ήταν ο Λόρδος Βίρον. Σωστό, ναι. Και μάλιστα ο Λόρδος Βίρον έχει και σε πάρα πολλές επιστολές. Γράφει τα χειρότερα για τους Ευρωπαίους. Του θεωρούσε υποδεέστερο λαό. Και ευθύνεται που η Ελλάδα δεν πήρε την ΑΦΠΑΚΤΟ τότε, ευθύνεται για πολλά σημεία, το οποίο ήταν, ο ρόλος ήταν πολύ υποβολημαίος. Το συνόδευε ένας πράκτορας της Intelligence Service, ο Στάνχοφ, ο οποίος πήγε περισσότερο με τον Ανδρούτσο. Μπράβο. Αλλά ήταν κολλητάρι του. Μεσολεβητής ήταν. Ήταν η Intelligence Service. Η διαφορά ήταν πιο ότι όταν συνάντησε τον Ανδρούτσο και γενικά κυκλοφόρησε σε αυτό το κύκλωμα των. Ας πούμε της αγνής κλεπτουριάς, να το πούμε έτσι, που υπήρχε, άλλαξε άποψη. Νομίζω πέρασε το θυμικό μετά, ναι, και το οποίο το χαρακτήρισε. Και τον κάλεσε πίσω επιγόντως ο βασιλιάς. Ναι, βέβαια. Ο Βρετανός βασιλιάς τον εξανάγκασαν να περάσει απέναντι στα Ιόνια, όπου από τα Ιόνια στέλνει μια επιστολή, η οποία δημοσιεύεται σε εφημερίδες εποχής, που είναι εκπληκτική. Και τους λέει: προσέξτε, έρχονται να σας φορτώσουν νέο ζυγό. Βέβαια. Γι' αυτό εγώ τυφλός υπηρέτη σας, όσο στο βαθμό που παλεύετε για την ελευθερία. Που λέει για το ελληνικό έθνος και τα λοιπά, αυτό το πράγμα. Αυτό λέω, ότι ένας πράκτορας στην Intelligence Service κερδίθηκε από μια επανάσταση και το αφαιρέσανε το δικαίωμα να συμμετέχει και τον διώξανε, και με αυτή την επιστολή, κατά τη γνώμη μου, πώς να το πούμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό ξεπέρασε αυτή την ενοχή, την πρακτόρικη. Αλλά και μετά στην αλληλογραφία που δημοσίευσε και τα απομνημονεύματα, και πολύ εξαίρετες. Νομίζω ήταν η προσωπικότητα του Ανδρούτσου εκεί που επηρέασε πάρα πολύ. Ήταν φοβερή φυσιογνωμία. Και τον Τρελόνια, ας πούμε, είχε επηρεάσει ο Ανδρούτσος.
Και, λιγότερο τον τρελό. Λιγότερο τον τρελό από τον Σάνχοφ και άλλαξε και αυτή άρδιν η εικόνα τους και η γραμμή τους για αυτούς που θεωρούσαν ακριβώς όπως είπε Σερθή, ολετήρες. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά τους ενέπνευσαν. Γιατί δεν νομίζω να υπήρχαν πολλά τέτοια. Λοιπόν, μαζί μας είναι και ο Ζήσος ο Νάνος, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να ακούγεται μια φωνή και δεν ξέρουμε ποιος είναι. Λοιπόν, όπου συμμετέχει στη συζήτηση. Έτσι. Γι' αυτό και έχει ενδιαφέρον να μιλάμε για αυτές τις φυσιογνωμίες. Καταρχάς, να μια και μιλάμε για τον Ανδρούτσο. Εγώ τον θεωρώ μια φυσιογνωμία από τις πιο αγνές της Επανάστασης, όσο και αν θεωρήσει κανείς. Είναι λιγάκι δύσκολο, πηγαίνοντας εκείνη την εποχή, να μιλάς για αγνότητα. Πάντως, όχι με την λογική της ειδικολογίας της σημερινής, αλλά με τη λογική ότι, ρε παιδί μου, είναι από τους λίγους που διατύπωναν προγραμματικές πολιτικές σκέψεις στην αλληλογραφία, ό,τι έχει σωθεί. Ναι. Και στρατηγική. Πέρα από τη στρατηγική του, το βασικό του είναι ότι ήταν ξεκάθαρος από την αρχή το ότι μόνοι μας θα την καταφέρουμε τη δουλειά, δεν υπάρχει κανένας να μας βοηθήσει. Είχε πολύ ξεκάθαρη δηλαδή αυτή την οπτική που δεν ήταν, ήταν δύσκολο να τη βρεις και σε μεγάλες φυσιογνωμίες και στον Καραϊσκάκη και πολύ περισσότερο στον Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, ο Κολοκοτρώνης ήταν μια εδώ, μια εκεί, λοιπόν, ναι, σε αυτή την πράγμα. Πολιτικούρας. Μη σου πει τίποτα για τον Κολοκοτρώνη, γιατί θα εμπελαγχολήσεις. Πολιτικούρας. Για τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος, επειδή όμως από μικρός, από τα 18 του, ήταν ήδη αρματολός, στο ταλάντι, είναι πολύ σημαντικό ότι είχε αποκτήσει μια εγωπαθητική εικόνα για πολλά ζητήματα. Δεν είχε δηλαδή αποκτήσει μια διπλωματία και ήταν από όσους πολύ σωστά λες, γιατί εγώ δεν θέτω το θέμα του ηθικού ημί, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες τη λέξη ηθική σαν αφηρημένο ουσιαστικό δεν την ξέρανε και δεν υπέρχει στα κειμένά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέτω ζητήματα ηθική ημί, θέτω θέματα πρακτική εφαρμογή κάποιων δεδομένων. Και ο Ανδρούτσος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή ήξερε από πόλεμο, επειδή ήξερε από πολλά πράγματα, μπορούσε να καταλάβει και να δει τους συσχετισμούς και τι ήταν. Ήταν πανέξυπνος, ρωμαλαίος και ένας ο οποίος ενέπνεε τους στρατιώτες του. Ήταν πολύ σημαντικό. Να σου πω και κάτι το οποίο πιθανόν δεν το ξέρεις. Σημαντικό. Να τον εμπνέει στον άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Καλά, ειδικά σε εκείνες τις εποχές δεν μπορούσαν να. Δεν πήγαιναν διαφορετικά μαζί ο άλλος. Να πούμε και κάτι το οποίο ενδεχομένως να μην το ξέρουν και οι ακροατές, είναι το εξής. Αν το ψάξουν λιγάκι, μπορεί ίσως να το βρούνε. Λοιπόν, η τακτική που ακολουθήθηκε στη μάχη στο χάνι της Γραδιάς και ιδιαίτερα η τακτική απαγκίστρωσης που έκανε το βράδυ αφού χτυπήθηκε, σταμάτησε και όλα αυτά, πάντα απαγκιστρώθηκε. Λοιπόν, οι τακτικές αυτές διδάσκονται στη στρατιωτική ακαδημία των ΗΠΑ και διδάσκονται στα πλαίσια της δυνατότητας να αποκτήσουν οι διοικητές μάχης εξαίρετες ικανότητες τακτικής στο πεδίο της μάχης. Διδάσκεται. Εγώ θα ήθελα, επειδή με ακούνε στρατιωτικοί τώρα, θα ήθελα πάρα πολύ να μου πούν αν έχουν διδαχτεί ανάλογες τακτικές. Και όχι μόνο αυτό, για τον Ανδρούτσο, ο οποίος και στη μάχη στην Δατάρνα, αν δεν υπήρχε ο Ανδρούτσος, πιθανώς να μην είχε ξεκινήσει επανάσταση. Γιατί αυτός είναι που παρακίνησε τους γαλαξιδιώτες μέσω του Γκούρα για να κάνουν το ξεσηκωμό. Και απείλησε και ορισμένους. Ναι, πάντα το έκανε αυτό ο Ανδρούτσος, πάντα το έκανε. Και μην ξεχνάμε ότι αυτός χτύπησε στην Τετάρνα και μπήκε η Ρούμελη ουσιαστικά τότε στις πρώτες αψιμαχίες με τον τουρκικό στρατό, γιατί οι μάχες όλες με τους Τούρκους γίνανε στη Ρούμελη, έτσι. Ναι. Τα στρατεύματα των Τούρκων σταματάγανε στον Ισθμό. Δεν είχαν περάσει ποτέ. Ήταν και σε μεγάλη στρατηγική σημασία, αν περνάγανε. Και το κυριότερο, το οποίο ίσως να μην το ξέρει ο κόσμος, είναι ότι όταν κατέβηκε ο Δράμαλης τότε, όταν συγκέντρωσε το στρατό και κατέβηκε με 20.000 ασκέρι τότε να πνίξει την Επανάσταση. Ο Ανδρούτσος είναι αυτός ο οποίος τράβηξε τους 6.000 αρβανίτες από το στρατό του Δράμαλη, όπως ήταν ο Μουστάμπης, ο Χασάν Τζαπάρης νομίζω, και τους τράβηξε με 6.000 αρβανίτες που ήταν ο ισχυρότερος στρατός του, οι αρβανίτες. Σπαρτιά της εποχής. Και έστειλε γράμμα στον Κολοκοτρώνη τότε λέγοντας ότι σας στέλνω 20.000 κουρμπάνια, δηλαδή θύματα. Άστους είναι ήδη πεθαμένοι. Οπότε, ουσιαστικά αυτός που κέρδισε τη μάχη με το Δράμαλη ήταν ο Ανδρούτσος. Ναι, σαφώς. Εντάξει. Έτσι, γιατί αν υπήρχαν οι 6.000 αρβανίτες, δεν θα έμενα τίποτα όπθιο. Και αυτό φάνηκε όταν αποχώρησαν μετά με τη συμφωνία σουλιωτών, ρουμελιωτών
και Πελοποννησιών, τότε συμφώνησαν και, Σουλιωτών, συγγνώμη, το ανέφερα αυτό, ο Ελμάς Μπέης έφυγε από την Τριπολιτσά με 3.000 αρβανίτες και τους χτύπησε αυτούς 3.000 ο Γρίβας στο Βάλτο. Τότε είναι ο Γρίβας, πολύ καλό παιδί. Μπράβο. Το οποίο το ίδιο και ο Μακρυγιάννης, ας πούμε, εξεγέρθηκε τότε. Γιατί είχαν κάνει συμφωνία να μην χτυπηθούν οι αρβανίτες. Όχι μόνο, υπήρξαν και συζητήσεις εκείνη την εποχή. Γιατί πολλοί οπλαρχηγοί ήταν αδερφοποιητοί με τους Αλβανούς, ας πούμε. Το γράμμα του Χασάν Τσαπάρη προς τον Αντρούτσο, που του έλεγε για την ελευθερία των Ελλήνων, ο Αντρούτσος του έλεγε: τι είναι αυτά που μου γράφεις, εγώ σε ξέρω αρβανίτη. Και τι είναι αυτά, είσαι τον Κίτσο Τζαβέλα, ας πούμε. Πολλοί από αυτούς, και μάλιστα έχει καταγραφεί από ξένες μαρτυρίες και τους ξένους ιστορικούς της εποχής εκείνης, ιδιαίτερα σε γερμανικές εφημερίδες, έχω διαβάσει εδώ πέρα, η αποστολή αρβανίτικης αντιπροσωπείας στην πρώτη Εθνοσυνέλευση. Βέβαια. Η οποία εκδιώχθηκε, ενώ την υποδέχτηκε ο Δημήτρης ο Υψηλάντης, εκ μέρους του Επαναστατικού Κόμματος, να το πούμε έτσι, την εκδίωξαν κακός οι προύχοντες, γιατί βεβαίως εάν οι Τουρκαλβανοί προσχωρούσαν στο κίνημα της εποχής εκείνης με όρους μπέσας, γιατί έτσι γινόντουσαν αυτά τα πράγματα τότε. Όχι μόνο ότι είχαν βάψει οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί δηλαδή. Άλλο Τουρκαλβανοί, άλλο Αρβανοί. Τουρκαλβανοί, άλλο. Οι Αρβανίτες Χριστιανοί είχαν προσχωρήσει ήδη. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μιλάμε για Τουρκαλβανούς. Οι οποίοι μάλιστα. Ήταν ο καλύτερος στρατός των Τούρκων. Ναι, ήταν το πιο αξιόμαχο. Άλλωστε, ένας από τους λόγους που επικράτησε στην Πελοπόννησο η Επανάσταση είναι το γεγονός ότι είχαν φύγει. Ο Χουρσίτ είχε πάρει το μεγαλύτερο στρατό των Τουρκαμανών και κυνηγούσε τον Αλή Πασά. Και επάνω... τον 1η Σεπτεμβρίου αποχώρησαν και οι Αρβανοί από την Τριπολιτσά. Έτσι ακριβώς. Και ήταν και πιο εύκολο. Ήταν το σύμφωνο και δεν υπήρχαν και Τούρκοι στο Μοριά τότε. Ήταν πιο εύκολη ακριβώς. Γι' αυτό κιόλας δεν είχαμε και ουσιαστικές μάχες στο Μοριά. Δηλαδή η μάχη του Βαλτετσίου ήταν 16 Τούρκοι από τη μια μεριά, 17 από την άλλη. Ναι. Και το θεωρούν, ας πούμε, μεγάλη μάχη. Ενώ δεν αναφέρεται η μάχη, ας πούμε, της Άμπλιανης, η μάχη του Σκορομιλιάς, της οποίας ο Καραϊσκάκης συνέτριψε όλο τον τουρκικό στρατό. Και δεν αναφέρεται. Ναι. Είναι τρομερά αυτό. Και κάτι άλλο προηγουμένως που ήθελα να σου επισυστεί ο Δημήτρη μου, ότι αυτός που διδάσκεται πραγματικά, αυτός που διδάσκεται στρατιωτικά για τις στρατιωτικές του μάχες είναι ο Καραϊσκάκης στη Γερμανία, στη σχολή πολέμου, γιατί ο Καραϊσκάκης ήταν ο μοναδικός ο οποίος έδωσε 33 μάχες και δεν έχασε ούτε μία. Η μεγάλη οπλαρχική, υπάρχει ένα τεράστιο εγχειρίδιο, το οποίο είναι 3.500 σελίδες, το οποίο διδάσκεται στη στρατιωτική ακαδημία, ειδικά για εκείνους που πάνε, για τους διοικητές μάχης πεζικού. Εδώ πέρα έχει σχολές πεζικού για τέτοια πράγματα, αλλά εκεί υπάρχουν μέσα στη στρατιωτική ακαδημία, στο West Point. Λοιπόν, εκεί υπάρχει ένα βιβλίο τεράστιο, το έχω, περίπου 2.500 σελίδες. Εκεί πέρα αναφέρονται όλες οι μάχες. Για την αντιμετώπιση του Αντάρτικου, για να καταλάβεις τι σημαίνει Αντάρτικο, έχει όλες τις μάχες της Ελληνικής Επανάστασης. Όλες. Τις πιο σημαντικές, αυτές που αναφέρεις, που δεν αναφέρονται στην ελληνική ιστορία, και φυσικά αναλύει τις προσωπικότητες, τις ηγετικές ικανότητες του Αντρούτσου, του Καραϊσκάκη, του Κολοκοτρώνη και 3-4 ακόμη, που τους θεωρούσαν στρατιωτικές φυσιογνωμίες που διαμόρφωσαν, αν θέλεις, τη στρατιωτική τακτική της Επανάστασης του 1921. Γιατί αυτοί διαμόρφωσαν λίγος πολύ, που ήταν βεβαίως πήραν την κλεφτουριά, αλλά οργάνωσαν ένα ιδιότυπο αντάρτικο με το ταμπούρι. Αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανές. Ήταν στην ελληνική ιστορία, είναι στην ελληνική επανάσταση, δεν υπήρξε πουθενά αλλού. Μετά αξιοποιήθηκε στα Βαλκάνια, σε πάρα πολλές επαναστάσεις και ένοπλες κινήσεις. Και τα ταμπούρια συνέτρεψαν τους τακτικούς στρατούς. Βέβαια, αυτό είναι. Όταν ο Κιουταχής έστειλε μεγάλη δύναμη τακτικού στρατού τότε να χτυπήσει τον Καραϊσκάκη στο Δίστομο, ο Καραϊσκάκης τον εξόντωσε με τα ταμπούρια και με το σκοπό αυτό. Και αυτό έβαλε μπροστά τους καλύτερους σκοπευτές, οι οποίοι χτύπησαν και τους έλεγε να χτυπήσουν τους μπαρακτάριδες. Και μετά από εκεί πέρα, να πούμε, συνέτρεψε και το υπηκό κιόλας. Αυτό που λέγεται, και τουλάχιστον το έχω διαβάσει και στην ιστορία, αλλά εντάξει, όποιος ξέρει λίγα και ιστορία το ξέρει, είναι ότι αντιμετώπισαν με αυτή την τακτική. Δεν είναι χτυπάω και φεύγω. Βέβαια. Το κλασικό. Εκεί στάθηκαν. Έτσι, και το είδαμε σε πάρα πολλές μάχες και τον τρόπο ευρωπαϊκών που διαγραφών στρατούς. Όπως για παράδειγμα ήταν του Ιμπραήμ, όπου είχε Γάλλους αξιωματικούς και οργανωτές. Εκεί αντιμετώπισαν όχι μόνο πλευροκόπημα από υπηκό. Και εδώ να σου πω ένα που ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος, στη μάχη του Κρεμμυδίου, όταν κατέβηκε ο Ιμπραήμ τότε, να πούμε, ο Καραϊσκάκης, η πλευρά του Καραϊσκάκη, συνέτριψε τους στρατιώτες του Ιμπραήμ, τους Αιγυπτίους,
Και εάν δεν έκανε τη στροφή τότε ο Μαυροβουνιώτης πάνω στη μάχη, ο Καραϊσκάκης θα είχε νικήσει τον Ιμπραήμ. Και αυτό φαίνεται ότι, γιατί ο Κίτσος Τζαβέλας στην πολιορκία του Μεσολογγίου γυρίζει και φωνάζει τότε στον Ιμπραήμ και μακριά, θα σας είχαμε νικήσει στο κρεμμύδι εάν δεν μας πουλούσε ο Βάσος. Γιατί τους είχε τότε ο Μαυροβουνιώτης, ήταν δηλός και γύρισε. Ναι. 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 Αυτό έγινε. Οπομένως ο Καραϊσκάκης δεν έχασε ούτε μία μάχη και θα τον κέρδιζε τον Ιμπραήμ τότε. Και όπως βέβαια είχε και τη στόχευση να λύσει την πολιορκία της Ακροπόλεως και τότε την είχαν στήσει ο Κόχραν με τον Τζόρτς και έγινε η καταστροφή του Ανάρατου. Πες μας για την στρατηγική, τη διαφορά που είχε με τον Κολοκοτρώνη στην πολιορκία της Τριπολιτσάς. Καμία σχέση. Ο Κολοκοτρώνης καταρχήν ήταν πλιατσικολόγος. Δηλαδή ο Κολοκοτρώνης πήγε στην Τριπολιτσά για πλιάτσικο. Και αυτό φαίνεται γιατί διαφώνησε ο νικηταράς με τον Υψηλάντη και αποχώρησαν. Γιατί πήγαν εκεί για πλιάτσικο. Γι' αυτό τα είχαν κανονίσει με τους Μανιάτες και την Πομπουλίνα. Φωνάζαν τους αγάδες και κανονίζανε πώς θα τα πάρει ο καθένας για να τους βγάλουν να τους φυλαδεύσουν. Γιατί ένας στρατηγός δεν θα πήγαινε ποτέ να χτυπήσει την Τριπολιτσά, θα πήγαινε να χτυπήσει τα περιφερειακά κάστρα. Το πρώτο. Δεν μπορεί να αφήσει δηλαδή τα κάστρα του Μεσημβρινού Μοριά χωρίς να υπάρχουν και να εφοδιάζουν την Τριπολιτσά. Ο Καραϊσκάκης πάντα χτυπούσε πάντα τις εφοδεμοπές. Δεν άφησε. Το έκανε στο Καρπενήσι, το έκανε στο Δραγαμέσο, στο Μεσολόγγι, το έκανε στον Οροπό, το έκαναν παντού και στην πολιορκία της Ακροπόλεως. Αυτό έκανε ο Καραϊσκάκης πάντα. Ένας στρατηγός δηλαδή χτυπάει πάντα τα εφόδια ώστε να μην μπορεί να τον προμηθεύσουν. Και μετά τον αποκλείει και μετά τον χτυπάει. Και γι' αυτό ο Έιδεκ όταν είχε έρθει και είπε στον Καραϊσκάκη πρέπει να χτυπήσουμε τον Οροπό και τότε το είπε ο Καραϊσκάκης τότε ότι δεν μπορούμε γιατί είμαστε μπλεγμένοι με τους Τούρκους. Και επομένως επειδή έχουμε ταμπούρια εμείς, ταμπούρια είμαστε δίπλα, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική. Μα δεν είπανε ότι στη μάχη του Πέτα που λένε και τους φιλένες εκεί που πάτε χωρίς ταμπούρια. Βέβαια. Στη μάχη του Πέτα καταλάβανε το μαυροκορδάτο τότε. Ορίστηκε αυτό. Ενώ τότε είπανε να πάει ο Κολοκοτρώνης. Ο Κολοκοτρώνης βέβαια δεν είχε περάσει ποτέ τον Ίσθμο. Έτσι ήταν καθαρά μωραϊτής. Και στείλανε τότε το μαυροκορδάτο. Ο μαυροκορδάτος έμεινε μακριά στη Λαγκάδα που έμενε μακριά από το Πέτα. Έβαλε αρχηγό τον Μάρκο τον Μπότσαρη. Καμία. Έβαλε τον Μάρκο τον Μπότσαρη τότε. Αγνώρισε τον Παγκόλα και τον Βαρνακιώτη. Mm-hmm. Δημιούργησε έρηδες στην τοπική κοινωνία. Και μετά σηκώθηκε και έφυγε. Να πούμε και είπε ότι φταίει ο Μπακόλας που ξεπουλήθηκε. Ενώ είχαν πει στους φιλέλληνες, έβαλε μπροστά τους φιλέλληνες, ενώ είχαν πει οι Έλληνες να πάνε μπροστά αυτοί που ξέρουν από τα μπούρια, πώς θα αντιμετωπίσουν μετά το υπηκό των Τούρκων. Σωστό. Όπως δηλαδή το υπηκό των Τούρκων λιάνισε σε 10 λεπτά 1500 Έλληνες στον Ανάλατο. Το υπηκό των Τούρκων ήταν το πιο ισχυρό υπηκό στην Ευρώπη. 2.000 καβαλάριδες, οι οποίοι βγήκαν και βλέπανε μέσα στο μετάλα ήλιο να έρχονται οι άλλοι να επιτεθούν χωρίς ταμπούρια. Τους πετσόκοψε όλους. Γιατί... πήγανε με κινήσεις τακτικού ευρωπαϊκού στρατού. Βέβαια, αυτό που ήθελε ο Κόχραν. Και ενώ βλέπεις ότι οι υπόλοιποι Έλληνες, ας πούμε, τη στιγμή που πέθανε ο Καραϊσκάκης, τον ακολούθησαν. Α, τον Κόχραν. Πώς να τον ακολουθήσουν, ο άνθρωπος ήταν. Ακριβώς. Ήταν ένας μισθοφόρος Ελληνός, ο οποίος βέβαια και αυτό τον θεωρούσαν φιλέλληνα. Δεν λέγεται ότι η βάση τη μάχη του Ανάλατου ήταν πίσω το χρηματιστήριο. Βέβαια. Αγοράσει 30. Μια νίκη που ήθελαν οπωσδήποτε ο Κάκρον για να ανεβούν τα. Ο Κόχραν είχε πάρει τα 37 χιλιάρικα και αγόρασε ομολογίες του ελληνικού δανείου. Mm-hmm. Και τότε ήθελε μια γρήγορη επέλαση ώστε να ανέβουν οι μετοχές του στο χρηματιστήριο για να βγάλει τα λεφτά από τις ομολογίες. Και γι' αυτό κιόλας ήθελε οπωσδήποτε να γίνει η επέλαση σε χρόνο μηδέν. Ο Καραϊσκάκης διαφωνούσε γιατί έλεγε θα προχωρήσουμε με τρεις κολόνες και από τον Ελαιώνα, με τα μπούρια μαζί. Του ζήταγε φτιάρια, δεν του έδινε ο Κόχραν και προσπαθούσε μετά να εξαγοράσει μέσα από το στρατό τους υπολείπους που ήταν παραδόπιστοι. Τους πρώτους που εξαγόρασαν ήταν οι Σουλιώτες. Του Βέικο. Έτσι, τους αγόρασε αυτούς, ας πούμε, αν και αρκετοί τους έρβα και αυτοί πολεμήσαν. Αυτοί πήγανε, πολεμήσαν, σκοτώθηκαν αυτοί βέβαια, γιατί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσει το τουρκικό υπηκό. Έτσι. Ναι, και γι' αυτό και απευθυνόμενος του Ταχύ στον Καλέργη είπε να πούμε ο Θεός μου χάρισε αυτό που είδα τότε γιατί ήμουν χαμένος. Γιατί είχαν μάλιστα λιποταχτήσει πάρα πολλοί Τούρκοι και είχαν φύγει. Γιατί τότε πεινάγανε οι Τούρκοι, δεν μπορούσαν να. Γιατί είχαν στηθεί στο Φιλοπάπου και δεν μπορούσαν, οι τροφές δεν τους έφταναν στην πολιορκία, ενώ οι πολιορκημένοι περνάγανε μια χαρά. Σα σήκω θα πεθεί ο κ. Λοιπόν, σε σχέση με τώρα με τον Καραϊσκάκη. Ο Καραϊσκάκης έχει το γνωστό θάνατο που έχει. Ναι. Λοιπόν,
η ιστορία και η ιστορική έχουν διχαστεί από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή από τότε που πρωτογράφεται η πρώτη βιογραφία του Ενιάνος, το βιογραφία του Καραϊσκάκη. Μαζαράκη. Ναι. Λοιπόν, σχετικά με το πώς πέθανε. Λοιπόν, ξέρω ότι υπήρξε μια ιστορία, ένα, πώς θα το πούμε, επεισόδιο. Όχι, πέρα από το επεισόδιο, υπάρχει μια ιστορική μονογραφία, η οποία αναφέρεται από ιστορικούς του 19ου αιώνα και από τις εφημερίδες του 19ου αιώνα. Υπήρχαν βιβλιοκρισίες, τις έχω βρει, στις εφημερίδες εποχής. Λοιπόν, όπου αναφέρεται σε ένα ιστορικό δοκίμιο για τη δολοφονία του Καραϊσκάκη, ήταν έτσι ονομαζόταν, ο ιστορικός ήταν ο Βραχνιάρης της εποχής, έχει γράψει και άλλα βιβλία και κείμενα της εποχής. Λοιπόν, το οποίο αφορίστηκε από την εκκλησία και εξαφανίστηκε, δηλαδή κάηκε. Δεν έχω βρει αντίτυπο, παρά το γεγονός και με φίλους παλαιοπόλυδες, τους λέω παιδιά, χρόνια τώρα, από τη δεκαετία του 80, ας πούμε, που ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Συνά, δεν έχει βρεθεί αυτό. Δεν έχει βρεθεί πουθενά, ούτε σε βιβλιοθήκες, ούτε πουθενά. Δηλαδή, υπήρξε εισαγγελική παραγγελία, μαζεύτηκαν και κάηκαν τα βιβλία. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής. Ειλικρινά δεν έχει βρεθεί. Αυτός τι ισχυριζόταν. Ισχυριζόταν πέρα από το γνωστό, ότι το ισχυρίζονται πολλοί ιστορικοί, ότι πρόκειται για δολοφονία, οργανωμένη δολοφονία του Καποδίστρια, του Καραϊσκάκη, με στόχο οι Εγγλέζοι να τους λύσουν τα χέρια για να μπορέσουν να παίξουν το παιχνίδι που θέλανε, κυρίως ο Κόχραν σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αλλά αυτό ισχυρίζεται, ότι είχε βρει αρχαιακό υλικό το οποίο τεκμηρίωνε πλήρως και πέρα από κάθε επιβολία το σύστημα της δολοφονίας του Καραϊσκάκη. Σαν ηθικούς αυτούργους, εννοούς ότι... Όχι, είχαν αγοράσει κανονικότατα. Είχαν αγοράσει κανονικότατα, είχαν στήσει ενέδρα και το σκοτώσανε με ενέδρα, στη μάχη μέσα. Σε αυτή την ιστορία. Στην συμμαχία, δεν ήταν μάχη. Ναι, εντάξει, στη διαδικασία της μάχης. Εγώ διαφωνώ εδώ λιγάκι. Πρώτον, δεν πιστεύω ότι υπάρχει αρχαιακό υλικό το οποίο να αναγράφει ότι ήταν δεδομένα η δολοφονία του Καραϊσκάκη. Το ιστορικό τώρα, είναι ότι γίνεται μια λέω, εγώ τι είχα διαβάσει. Γίνεται μια συμμαχία με τον Καλέργη τότε, με τους Κρήτες, η οποία δημιούργησαν μια προστριβή στη Μάντρα τότε, στο Κερατσίνι. Δημιουργήθηκε μια συμμαχία με τους Τούρκους. Εμείς είμαστε δυνατότεροι, εσείς είστε δυνατότεροι, που ήταν μεθυσμένοι οι Κρήτες τότε. Και ο Αγαλόπουλος. Σούπα καλέ. Ο Αγαλόπουλος και αυτοί βγήκανε μπροστά, γιατί ο Καραϊσκάκης ήταν άρρωστος τότε και ήταν ξαπλωμένος στη σκηνή. Ναι, όντως. Και ο Αγαλόπουλος βγήκανε μπροστά. Και ο Τρελόνι αναφέρει στα πνευματά του ότι προσευχόντουσαν στις αγγλικές φρεγάτες πότε θα πεθάνει αυτός ο άτιμος, ας πούμε, που θα πεθάνει. Ήταν σημαντικός έτσι. Ακουστήκανε τα μπαμπούμ τότε με τους. Άκουσε ο Καραϊσκάκης τους στορίες και επειδή οργανώνανε την επόμενη μέρα ακριβώς, στις 23 Απριλίου, την έφοδο με τρεις κολόνες που έλεγε ο Καραϊσκάκης, που είχε συμφωνήσει με το σχέδιο του Κόχραν. Και μάλιστα αυτός είχε διτάξει, είχε πει πώς θα κινηθεί ο στρατός. Και πιστεύω εγώ ότι αν ήταν ο Καραϊσκάκης θα είχαμε νικήσει και με αυτό το σχέδιο. Ναι. Μέσα από τους Λεώνες του. Μέσα από τους Λεώνες, με τρεις κολόνες είχε πει το Καραϊσκάκης. Για να μπορεί να μην αναπτυχθεί ή να πλευροκοπηθεί από το υπηκό. Να πλευροκοπηθεί από τα πράγια, ναι. Τους λέω, αν θα χάσουμε από τη μια μεριά με το υπηκό, θα μπορούσαμε να το πλευροκοπήσουμε από τον Λεώνα. Και αυτό και πολύ σωστά από το σχέδιο του. Ο Καραϊσκάκης βγήκε έξω τότε, ο Πανομάρος δεν τον άφησε να ανέβει στο άλογο. Ανέβηκε βέβαια ο Καραϊσκάκης, πήρε το άλογο τότε και βγήκε. Ο Πανομάρος. Βγήκε λοιπόν και τον ακολούθησε ο Κακλαμάνος πίσω, ο οποίος Κακλαμάνος από μια βολή από τον Τούρκο του κόπηκε το χέρι. Μάλιστα και το κράτησε και το πέταξε με το έκοψε το πετσί με τα δόντια. Φαντάζεσαι τι. Και κράτησε το. Τέτοια περιστατικά την εποχή εκείνη υπήρχαν πολλά και όχι μόνο στη δική μας πανάσταση. Ο Καραϊσκάκης λοιπόν όταν γύρισε, επειδή εγώ μελέτησα και τα ρωσικά αρχεία και το οποίο ήταν ο Μπλούκας, όταν γύρισε ο Καραϊσκάκης από το. Δεν υπήρχαν εκεί οι πεις. Ο Καραϊσκάκης η σφαίρα είναι από πάνω. Ναι. Για να είναι από πάνω η σφαίρα πρέπει να πει ότι πυροβολήθηκε από ψηλά. Mm-hmm. Ο Έιδεκ όταν τον είδε, γιατί τον εξέτασε ο Γκόζ ο γιατρός στο καράβι, στη φρεγάτα που πήγε, στο σπαρτιά της, είπε ότι ήταν δύο βόλια μέσα στο, είδε δύο βόλια και το γράφει ο Έιδεκ στα απομνημονεύματά του. Το οποίο το είπε ο Γκόζ αυτό. Τα δύο βόλια σημαίνει, το είχα πει και στο ζήσι, είχαμε το συζητήσει με το δύο θέμα, γιατί με απασχολούσε αρκετά αυτό το θέμα. Έρχονται από Μπαλαρμά, δηλαδή είναι από οι σουλιώτες φτιάχνανε βόλια τα οποία τα δένανε ανά δύο για να έχουν μεγαλύτερη για να μπορέσουν να έχουν διασπορά, διατριπτότητα. Βήκε λοιπόν, μέσα λοιπόν
Και όπως το λες, να έχει μεγαλύτερη, να έχει, δηλαδή να ακριβώς διατριτότητα. Δεν διασπρώθηκε, γιατί ήταν δεμένα. Ο Μπαρλαμάς είναι από εδώ μέχρι εκεί. Άρα έπρεπε να είναι αιθία και λοιπά. Αυτό, λοιπόν, και το χειριζόταν πάρα πολύ καλή η Σουλιώτης. Εκείνη την περίοδο, λοιπόν, όπως αναφέρουν και δεν υπήρχαν και πολλοί αυτόπτες μάρτυρες, γιατί ο Καραϊσκάκης ήταν διακριτός από τον κόκκινο που είχε. Που φορούσε. Επίτηδες το φορούσε. Και, είναι γνωστό. Και τον χτυπούσανε, λοιπόν, τον χτυπήσανε, ήταν δύο Τούρκοι πεις πάνω στη μάτρα, ψηλότερα από τον Καραϊσκάκη. Ο Καραϊσκάκης πέρασε πολύ χαμηλά, γιατί έπρεπε να διώξει τους Τούρκους προς τα πίσω, και τότε αυτοί τον χτυπήσανε. Αυτό είναι η διαφωνή μας μαζί, που είχαν πει ότι οι πεις δεν μπορούν να κρατήσουν Μπαρλαμά. Γιατί το άλογο κινείται. Είχαν ελαφρό τέτοιο. Και ο Μπαρλαμάς ήταν στήριγμα στην άκρη του. Γιατί πηγαίνανε με στήριγμα, όπως οι Σουλιώτες. Το Μπαρλαμάς δεν είναι το όπλο. Ήταν το δεμένο βόλι. Το βόλι. Ήταν δεμένο βόλι. Αλλά το όπλο μπορεί να έμπαινε και σε Σισανέ. Έμπαινε και σε Σισανέ. Εκεί ήταν διαφωνία. Ο Μπαρλαμάς, εγώ διαφωνούσα, γιατί τα ρώσικα αρχεία, ο Μπλούκας, γράφει ότι όταν γύρισε ο Καραϊσκάκης, τα τουσλούκια του, οι κάλτσες του δηλαδή, στάζαν αίματα, που σημαίνει ότι χτυπήθηκε όταν ήταν στη μάντρα. Ναι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στην ίδια φάση χτυπήθηκαν κι άλλοι. Αλλά αυτό δεν ήταν. Χτυπήθηκε και ο Μακρυγιάννης, νομίζω. Ο Νικηταράς, συγγνώμη. Νικηταράς. Τότε να πούμε, και βλέπεις, αυτοί όμως τυχαίως δεν σκοτωθήκαν. Η τύχη όμως έπαιξε αυτό το ρόλο στο Καραϊσκάκη. Του ήρθε το βόλι πάνω, γιατί τότε δεν υπήρχαν. Ο Καραϊσκάκης πέρασε μέσα από πεζούς με το άλογο του. Δεν υπήρχε τότε κάποιος υπέας να τον σκοτώσει. Ο Ζήσης είχε πει ότι υπήρχαν οι Σουλιώτες, φτιάχνανε οχυρωματικά έργα, φτιάχνανε μεγάλες οχυρώσεις από ψηλά. Δεν καταγράφω τέτοιο πράγμα ιστορικά. Αν καταγράφονταν, θα το έγραφα και θα το είχα μελετήσει. Υπήρχε αυτή που κάνανε τα ταμπούρια. Δεν ήταν τόσο ψηλά, δεν μπορούσαν, δηλαδή εκείνη τη στιγμή θα είχε καταγραφεί από τους ιστορικούς όλους. Στην πλαγιά που τους είχαν βάλει ακροβουλιστές. Δεν υπήρχαν. Υπήρχαν τα σημεία, οι Τούρκοι ήταν πολύ κοντά με τους Έλληνες, αφού κάθε μέρα μιλάγανε και κάθε μέρα τσακωνόντουσαν. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Ο Καραϊσκάκης κινήθηκε στη μάντρα, πήγε πολύ κοντά στη μάντρα και χτυπήθηκε από Τούρκους υπείς. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Λοιπόν, όπως και να έχει πάντως, είναι όντως. Αλλά ότι το θέλανε οι Άγγλοι. Να ξοδεί, το συζητάμε. Ναι. Αυτό ήταν. Εκ των όρων κάνευ. Σε πάρα πολλές. Ότι φάνηκε από την αρχή ότι θέλανε να τον εξοντώσουν, και μάλιστα το φάνηκε και στον Άγιο Σπυρίδωνα, όταν πήγε ο ίδιος και είχε κάνει το συμφωνητικό με τους Αρβανίτες να βγουν έξω, και πήγαινε οι Νοταρέοι και χτυπήσανε και άρχισε για ψυμαχία. Και οι Αρβανίτες προστάτευσαν τον Καραϊσκάκη. Είναι δεδομένο. Και μάλιστα θα τον σκοτώναν τότε τον Καραϊσκάκη. Ήταν στημένο όλο αυτό. Το Καραϊσκάκη θέλανε να τον αφανίσουν, να τον βγάλουν από τη μέση, γιατί ήταν εμπόδιο στα σχέδιά του. Η Ρούμελη έπρεπε να παραμείνει σε τουρκικά χέρια. Ναι, γιατί στην ουσία μετά βλέπουμε ότι εξελίσθηκε ένα σχέδιο. Το βλέπανε απειλή για τα Εφτάνησα οι Έγκλοι. Και γι' αυτό κιόλας παράτησαν το Μεσολόγγι. Ο λόγος, δηλαδή, ενώ λέγανε θα βοηθήσουν το Μεσολόγγι, ούτε οι Ιδραίοι πήγαν να το βοηθήσουν στο τέλος, ούτε με την συνέλευση ο Κολοκοτρώνης τότε, γιατί ο Κολοκοτρώνης αποποιήθηκε το ρόλο της βοήθειας, γιατί δεν ήθελε να βοηθήσει τους Μεσολογγίτες, γιατί θέλανε το Μεσολόγγι να παραμείνει σε τουρκικά χέρια, για να μην απειλούνται τα Επτάνησα. Ή να μην υπάρχουν εξελίξεις. Βέβαια. Γιατί θέλανε ένα μικρό κράτος μέχρι τον Ισθμό. Γι' αυτό κιόλας δεν άφηκαν, τον άφησαν το γαλλικό στρατό, όταν μετά είχαν έρθει οι Γάλλοι να περάσουν Ισθμό. Να περάσει απέναντι. Επειδή ο Καραϊσκάκης είχε ανατραφεί από σωροπτιμίστριες και είχε καλούς τρόπους για αυτά τα πράγματα, μίλαγε με τους Ισκοί, με τον ΣΑΣ. Πάντα, ναι. Ναι. Όταν το στέλνανε. Είναι γνωστό και το τραγούδι. Ναι, που... όταν του στέλνανε ο Τσόρτ τα μπουγιουρδί κάθε τόσο, και έκανε και ψυχολογικό πόλεμο. Κάνει αυτό, τα χαρτιά. Ο Καραϊσκάκης του πολιτούσε πολύ ευγενικά, του λέγανε στρατιώτες, έχεις ένα μπουγιουρδί από τον μπουγιουρδί, το έγγραφο, από τον Τσόρτς. Το κοίταζε και έλεγε στα αρχίδια μου το γράφω. Από εκεί, επειδή ήταν πολλά τα μπουγιουρδί, έτσι έμεινε η φράση αυτή. Δηλαδή. Εντάξει, ήταν μια φράση, εντάξει, είναι πολύ πιο παλιά. Πολύ πιο παλιά. Έχει βυζαντινή καταγωγή. Άστο, ψαγμένο δηλαδή. Η λαογραφία μας, ναι, και ο τρόπος που διαμορφώνεται είναι εντυπωσιακό, το πως από φράσεις, κινήσεις, την πρέπει να αναβίωσε ο Καραϊσκάκης, την αναβίωσε, τον αναβίωσε, έρχονται από πολύ παλιά, το αναβίωσε όμως αυτό. Και είναι αυτό το πράγμα, είναι στην πολιτισμική μας ταυτότητα, λοιπόν, γι' αυτό και δεν το βρίσκεις εύκολα και αλλού, όχι μόνο σε εκφράσεις αλλά και σε χειρονομίες. Ο Καραϊσκάκης ήταν αντιεξουσιαστής. Ναι. Μεγάλος αντιεξουσιαστής, δεν ήθελε εξουσία, ήταν τελείως
απαξίωνε τους, όλους αυτούς τους πολιτικούς. Δεν ήταν πολιτικός ποτέ, δεν έπαιξε κανένα ρόλο από αυτά, δεν ήξερε από τέτοια πράγματα. Αφού βλέπεις τα γράμματά του είναι πολύ λιτά, είναι πολύ λιτά, είναι, έλεγε φυσέκια, 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 μάλιστα φουσέκια τα λέγει, φουσέκια, 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 αυτά ήταν τα γράμματα. Τα γράμματα. Και εκεί φαίνεται του καθενός, δηλαδή όταν βλέπεις πάνω στη μάχη και βλέπεις ένα μικρό γράμμα, σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι αυτό που θέλει, που ζητάει. Και βλέπεις, ας πούμε, δες τα γράμματα του Κολοκοτρώνη. Τεράστια γράμματα από γραμματικούς, τα οποία τα κάθετα τα μελέταγε, τα ξαναμελέταγε, τα άστερνε ανάλογα να έχει μέσα τη διπλωματικότητα, να έχει. Ο Καραϊσκάκης δεν ήξερε τα πράγματα. Ήταν μη διπλωμάτης. Και πες μας για την τράπεζα που είχε κάνει στο Στάγραφα. Ναι, αυτό έγινε μετά το 23, όταν είχε, ανέβηκε πια με το. Έφεξε μια τράπεζα όταν έγινε αρματολόστα. Από το κλέψιμο και αυτά που κάναν τότε. Να πούμε, έφτιαξε μια τράπεζα την οποία διαφύλατε τα λεφτά του κόσμου τότε. Προσπαθεί να τα φυλάξει. Εντάξει, ήταν μια αρχική. Γιατί μιλάμε για τράπεζες τώρα. Είχε κάνει μια τέτοια τράπεζα, αλλά για τον κόσμο. Εντάξει, είναι άλλα πράγματα. Πρωτογενής. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Ναι, διαφορετικά. Ναι, όχι, αστείωμαι, αλλά πρωτογενής. Ήταν και σε μια περιοχή που όντως ήταν άγραφα, δηλαδή δεν πλησίαζε Τούρκος ή Οθωμανός. Ναι, απαγορευόταν τότε, γιατί τα αρματολίκια σήμαινε ότι δεν έπαιρνε Τούρκος μέσα. Ναι. Οπότε αυτό αφενός και αφετέρου εκείνη την εποχή το ρόλο των τραπεζών το παίζανε και τα μοναστήρια. Δηλαδή οπότε ήταν διαδομένη. Ιστορία. Και πιο τίμια από όλες ήταν οι Πιθασίδες, δηλαδή τα μοναστήρια των Πιθασίδων. Και όχι οι Ορθόδοξοι. Οι Ορθόδοξοι ήταν κλέφτες του κερατά, δηλαδή. Με εξαιρέσεις βεβαίως, οι οποίες είναι πολύ χαρακτηριστικές και γνωστές. Λοιπόν, μιλάμε για τον Καποδίστρια, μιλάμε για την κατάσταση που υπήρχε εκεί την εποχή. Όμως να πάμε λίγο πιο πίσω, γιατί αυτοί έρχονται, είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Όταν πλέον γίνεται ενόπλη, ξεσηκώνεται, έχει τις πρώτες επιτυχίες του, σταθεροποιείται, στον βαθμό που μπορεί να σταθεροποιηθεί. Νωρίτερα. Για τη μαγιά εννοείς εσύ. Πώς? Για τη μαγιά της φάσης αυτής. Άφησε το. Λέω, είναι η τελευταία φάση, η τελευταία φάση που δινόταν η μάχη πρόσωπο με πρόσωπο. Ναι. Υπήρχε μια προηγούμενη φάση. Η μαγιά. Περίπου έχει 15 χρόνια τουλάχιστον. Γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι η φάση προετοιμασίας της Επανάστασης, που είναι η φιλική εταιρεία στην ουσία, κατά τη γνώμη μου, εγώ θεωρώ ότι η απαρχή είναι η οργάνωση του Ρήγα. Ρήγας και φιλική. Ναι, ο Ρήγας που μετά έρχεται η φιλική εταιρεία, που είναι και πάρα πολύ σκοτεινή περίοδος. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι ειδικά για τη φιλική εταιρεία, ενώ έχουν γραφτεί πάρα πολλά, είναι περισσότερο ηρωικές ελεγίες. Δεν έχουν να κάνουν με καθόλου. Δεν έκαναν τίποτα, πιστεύω, η φιλική εταιρεία. Το μόνο που έκανα, πούμε, ότι ήθελε, δηλαδή ο κόσμος πήρε στα χέρια του την Επανάσταση. Η φιλική εταιρεία δεν έκανε ουσιαστικά τίποτα. Δεν βοήθησε την Επανάσταση σε τίποτα. Η Επανάσταση θα γινόταν είτε έτσι, είτε αλλιώς, με ή χωρίς τη φιλική εταιρεία. Ήταν δηλαδή δεδομένες συνθήκες αυτές που την είχαν διαμορφώσει. Η φιλική εταιρεία δεν έκανε. Όπως και ο Ρήγας Φεραίος, ήταν ένας ουτοπικός οραματιστής. Σκεφτόταν, ας πούμε, ένα βυζαντινό κράτος, ας πούμε, όπως ήταν παλιά μια Οθωμανική αυτοκρατορία, αλλά στα χέρια των Ελλήνων. Και διάφορα τέτοια οράματα, τα οποία δεν νομίζω να έχουν βάση ιστορική. Ήταν οραματισμοί αυτοί περισσότερο. Και λιγότερο πραγματικά με στοιχεία ορθολογικά. Καλά, εδώ θέλει ένα ψάξιμο. Πρώτον, η αντίληψη του Ρήγα ήταν καθαρά γιακοβίνικη και όχι βυζαντινή. Μιλούσε για ένα κράτος το οποίο βεβαίως ήταν ελληνικό στα Βαλκάνια, αλλά όχι με βυζαντινά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά της πολιτείας του Ρήγα ήταν ξεκάθαρα δανεισμένα από τον γιακοβινισμό, ναι, με τον τρόπο που μπορούσε να το καταλάβει ένας Βαλκάνιος επαναστάτης. Εκεί, απλά λέω, στη φιλική εταιρεία και στον τρόπο δηλαδή που έδρασε ο Ρήγας και άλλα και στη φιλική εταιρεία, έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, οι συνεννοήσεις στα αρματολίκια για τους κλέφτες, δηλαδή το πρωτοπόρο κομμάτι της Επανάστασης. Αν δεν υπήρχε φιλική εταιρεία, πολύ αμφιβάλλω εάν θα γνωριζόντουσαν μεταξύ τους. Γιατί υπήρχαν τοπικές έχθρες, ιστορίες, πράγματα πάρα πολλά. Το δεύτερο που έκανε είναι ότι απέκτησε νόημα, τουλάχιστον για ένα κομμάτι διανόησης, το οποίο δεν ήταν λόγοι της εποχής. Οι ενταγμένοι στον παρικιακό ελληνισμό, τα πλούτη, οι σχολές και τα σχολεία που είχαν φτιάξει, αλλά μιλάμε για ένα κοσμολογίων διανοουμένο, να το πούμε έτσι, οι οποίοι ήταν ταγμένοι σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, για πρώτη φορά απέκτησαν πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο βεβαίως δεν ιτήθηκε στην Επανάσταση, από τον πρώτο χρόνο δηλαδή ουσιαστικά, μέσα στον εμφύλιο.
Λοιπόν, αλλά αυτό το πράγμα έδωσε έναν σκοπό, ο οποίος σκοπός πλέον δεν ήταν απλά μόνο και μόνο να ξεμπερδέψουμε τους Οθωμανούς. Και σε αυτά τα πλαίσια μέσα κατόρθωσε να συνδεθεί η επανάσταση στη Ρούμελη και στο Μοριά με δυνάμεις των Βαγανίων. Δηλαδή το γεγονός ότι πολεμούσαν πάντα σχεδόν σε όλες τις μάχες. Υπήρχαν Βαλκάνοι, είτε Βούλγαροι, είτε Σέρβοι, είτε. Καλά, Αρβανίτες δεν το συζητάμε. Γιατί ήταν αντίον των Τούρκων. Βλέπαμε τους Τούρκους. Απλά, ακόμη και στην Τριπολιτσά, στην πολιουργία της Τριπολιτσάς, με βάση τα Ρώσικα αρχαία, υπήρχαν 300 Βούλγαροι, οι οποίοι συμμετείχαν κανονικότατα στην. Ο Χατζηχρήστος, όλοι αυτοί. Βεβαίως. Ήταν Βούλγαροι, ήταν Αρβανίτες. Οι οποίοι μείνανε και μετά. Οι Σουμιώτες ήταν Αρβανίτες όλοι. Βεβαίως. Ναι. Το 1807 βγήκε το ελληνοαλβανικό λεξικό του Μάρκου Μπότσαρη. Αυτό στην Κέρκυρα. Ναι, βεβαίως. Ναι. Μια προσπάθεια και μια προσπάθεια να αποκτήσει γραφή η αρβανίτικη γλώσσα. Ο Καραϊσκάκης και όλοι αυτοί, ας πούμε, ουσιαστικά έχουν αρβανίτικες ρίζες. Ο Καραϊσκός ναι. ήταν Αρβανός, δεν ήταν. Βεβαίως, ναι, και δεν ήταν. Όλοι αυτοί ήταν αρβανίτες. Απλά λέω ότι υπήρχε μια σύμπτυξη όλων των δυνάμεων που ενδεχομένως, εάν επικρατούσε, εάν μάλλον υπήρχαν κοινωνικές δυνάμεις, γιατί κοινωνικές δυνάμεις δεν υπήρχαν, που να μπορούσαν να συγκροτήσουν πραγματικό πολιτικό πρόγραμμα της Επανάστασης, δηλαδή τι θέλουμε από την απελευθερωμένο έθνος, ας πούμε, και πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε, ενδεχομένως αυτό το όραμα του Ρήγα με τη μία ή με την άλλη μορφή, γιατί στην πράξη τα πράγματα αλλάζουν όταν μπαίνουν μάζες, δηλαδή στη διαδικασία της Επανάστασης, έχουν τη δική τους, βάζουν τη δική τους φραγίδα, ενδεχομένως να αναβίωνε. Γι' αυτό και το αξιοποίησαν οι προύχοντες στη Μολδοβλαχία. Τις σχέσεις αυτές της φιλικής εταιρείας, τις διαπλοκές που είχε με τα παστατικά κινήματα σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, τα Οθωμανικά Βαλκάνια. Ναι, ένα δίκτυο τρομερό. Δηλαδή, διάβαζα τις μελέτες που έχουν βγει για τους Δεκεμβριστές και τις σχέσεις του, πέρα από τα γνωστά ποίηματα του Πούσκιν για τους Έλληνες και όλα αυτά τα πράγματα που δείχνει ένα θαυμασμό της προοδευτικής διανόησης εποχής. Μιλάνε όμως για τους Έλληνες όπως. Αυτοί νόμιζαν ότι είναι. Όχι για τους σύγχρονους Έλληνες, οι οποίοι ήταν. Δηλαδή αυτοί που κοιμώντουσαν στη Φλοκάτη, ας πούμε. Ενδιαφερόντουσαν για τους Έλληνες τις αρχαιοπρέπειες και τις αρχαιογνωσίες. Αλλά ήταν άλλο πράγμα όμως σε σχέση με τον τρόπο που υπήρχε ακριβώς λόγω των διασυνδέσεων αυτών που υπήρχαν μέσω της φιλικής εταιρείας και με όλων των ειδών τα επαστατικά κινήματα που είτε με εμβριώδη τρόπο είτε είχαν εξεγερθεί, είχαν μάλλον εκδηλωθεί στα Βαλκάνια. Το αξιοποίησαν οι προύχοντες στη Μολδοβλαχία και κάνανε τη δολοφονία του, που οργανώσαν τη δολοφονία του. Του Γαλάτη. Όχι, του Πασβανού. Όχι, Πασβανού. Αυτό που τον κάλεσε ο Υψηλάντης, και τα ρε παιδί μου, Κολαμίδης, η κούραση. Όταν τον κάλεσε ο Υψηλάντης όταν είχε πάει, ήταν στο Ιάσιο και τον κάλεσε να συμφάγουν. Το Σουτσό. Όχι. Τον, που είναι γεθνιός ήρωας του Ρουμανίας. Το Βλαδιμιρέσκο. Το Βλαδιμιρέσκο, λοιπόν. Ναι. Και τον δολοφόνησαν εκεί ακριβώς πάνω στο πιάτο οργανωμένα. Δηλαδή, εντάξει, κατά τη γνώμη μου ήταν ο Υψηλάντης. Που είχε τους κυνηγούς, τους Τσαράνους. Ναι, μα είχε ξεσηκωθεί. Δηλαδή, αν διαβάσει την ιστορία, ήταν αγροτικό κίνημα. Από εκεί βλέπεις τα στραβά της φιλικής εταιρείας. Γιατί δεν ήθελε να δημιουργήσει ουσιαστικά μια κοινωνική. Μα δεν μπορούσε να το κάνει. Στη βάση που το θέτουμε εμείς. Ψιλοπουλήσαν λίγο τον. Τον πουλήσανε τον Βλαδιμιρέσκο. Όχι ότι τον ψιλοπουλήσανε. Εγώ θεωρώ ότι ό,τι η ιστορία έγινε για τον Υψηλάντη έγινε μόνο και μόνο για να ξεφορτωθούν οι φαναριώτες το κίνημα των αγροτών που εξέφρασε ο Βλαδιμιρέσκο. Γιατί η ηγεμονία της Μολδοβλαχίας ήταν στα χέρια των φαναριωτών. Κερδίζαν τρελά λεφτά από την εκμετάλλευση των. Μα και ο ίδιος ο Γιωργάκης Ολύμπιος, ο οποίος ήταν φίλος με τον Βλαδιμιρέσκο. Ένιωσε άσχημα όταν τον αδειάσανε τον Βλαδιμιρέσκο, γιατί δεν το πίστευε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και τι έγινε, όσο κρατούσαν οι διαργασίες με τον Βλαδιμιρέσκο, δεν κουνιόταν ούτε ο Ρώσος ούτε ο Οθωμανός από κάτω, δηλαδή ο Σουλτάνος. Με το που τελειώσανε τον Βλαδιμιρέσκο, εγκαταλείπουν και τον Υψηλάντη και τότε οι Ρώσοι δίνουν το OK, περνάνε τον Προύθο τα Οθωμανικά στρατεύματα και ξεκληρίζουν ότι υπάρχει και δεν υπάρχει. Αυτό ήταν για μένα στημένο από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή μυρίζει από μακριά. Δεν ήταν. Οι Ρώσοι είχαν να δημιουργήσουν αντιπερισπασμό
αντιπερισπασμό καθαρά με τον Ιψηλάντη, που δεν τους ενδιέφερε, ας πούμε, ενώ ξέρανε για τη φιλική εταιρεία, δεν μιλάγανε καθόλου. Δημιουργήθηκε αντιπερισπασμός, αλλά αφήσανε μετά, γιατί θέλανε να το παίξουν, να κρατήσουν δύο καρπούς για στη μια μας χάλη, αφήσανε τους Τούρκους να ανεβούν πάνω και να χτυπήσουν το. Όπως κάνουν τώρα. Καλή ώρα όπως κάνουν τώρα. Και ο κόσμος, ας πούμε, σωστά. Στη Συρία και το λες. Στο Αφρίν. Κάπως έτσι δεν είναι. Και πολύ σωστά σκέφτηκε ο Βλαδιμιρέσκου τότε ότι καταρχήν μισούσαν τους Έλληνες της Μολδαβίας και της Βλαχίας. Θεωρούσαν ότι ήταν χειρότερα από τους Τούρκους. Και όλοι αυτοί πάνω, οι καλοί Μάνιδες, οι Σούτσι και όλοι αυτοί, το μόνο που θέλανε είναι να απαλλαχτούν από τα χρέη που είχαν στους Τούρκους, ας πούμε, και να μπορέσουν με την επανάσταση να καθέσουν να έχουν καλύτερη διαχείριση. Αλλά τους αδειάσαν οι Ρώσοι, γιατί οι Τούρκοι μπήκαν μέσα στη Μολδαβία, ας πούμε. Μα είναι προφανές, γι' αυτό κιόλας υπήρχε, τουλάχιστον από τα βιβλία που, και με τις μελέτες που έχουν γίνει, ειδικά για το ζήτημα του Βλαδιμιρέσκου, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη καχυποψία. Γι' αυτό και δεν ανταποκρίθηκε εύκολα ο Βλαδιμιρέσκου στον Ιψηλάντη. Αλλά επειδή εγώ θεωρώ τον Ιψηλάντη χαζοχαρούμενο μέχρι αηδίας. Ο Ιψηλάντης και οι δύο Ιψηλάντητες ήταν μετρίου επίπεδου. Εντάξει, μετρίου. Ο δεύτερος ήταν πολύ πιο. Ο Δημήτρης ήταν πατριωτικό. Πατριώτης. Ήταν έτοιμο, σωστά, αλλά ήταν μετρίου μυαλού. Δεν ήταν ένα άτομο. Όχι, δεν ήταν εκτοπίσματο. Δεν είχε ούτε πολιτικό εκτόπισμα. Μα αν είχε πολιτικό εκτόπισμα, θα ήταν ηγέτης επανάστασης. Ακριβώς. Το πρώτο που είπε ο Δημήτρης Ιψηλάντης, α πούμε, ενώ ήταν πολύ θαραλέος κλπ., ήταν ότι έπρεπε να κάνει γκοβέρνο μιλιτάρε. Μόλις είχε έρθει τότε, να πούμε, και από εκεί είχε επηρεαστεί και ο Κολοκοτρώνης και έλεγε συνέχεια. Βεβαίως. Για τον γκοβέρνο μιλιτάρε. Αυτό ήταν η Ιταλία εξωματική που συνοδευόταν μαζί του. Λοιπόν, έτσι ξέραν να ξεκαθαρίζουν τα καρμπονάρικα, δηλαδή ερχόντουσαν από καρμπονάρικες λογικές. Και το ενδιαφέρον είναι, μας λέει εδώ ένας φίλος, μας στέλνει ένα μήνυμα, πάλι καλά που υπάρχει και το ροή radio, γιατί οι λέξεις 1821, επανάσταση, Καραϊσκάκης, Κολοκοτρώνης, Νικηταράς, είναι φασιστικές λέξεις και απαγορευμένες, όπως και οι λέξεις δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, από το σιριζέικο μνημονιακό απάνθρωπο καθεστώς και από τα μηδιακά κατακάθια. Να φωνάξετε το Φίλι και τον Παπαδημούλη σε μια διασυζήτηση, να εξηγήσουν με τι φασιστικό τρόπο αποφάσισαν οι προγονεί μας να κάνουν την έξοδο του Μεσολογίου. Είναι φασισμός ο δρόμος προς τη λύτρωση πλέον. Η μεγαλύτερη τιμωρία για τους σιριζοφρουρούς θα είναι όχι η δίκη των συλλόγων που θα κάτσουν στο σκαμνί, αλλά να γράφουν 100 φορές την ημέρα «Ζήτω η δημοκρατία, κάτω η Χούντα». Μελέτη του δίτουμου του Κώστα. Όχι, εντάξει. Πρέπει, γι' αυτό είναι. Πρέπει να προϋποθέτει ότι ο άλλος διαβάζει με ανοιχτά τα μάτια. Και αυτοί δεν διαβάζανε ποτέ με ανοιχτά τα μάτια. Δεν είναι τώρα μόνο που το υλικό συμφέρον κυριαρχεί. Ποτέ. Εγώ όσους από αυτούς γνωρίζω από τη δεκαετία του 80, λόγω πολιτικών σχέσεων και όλα αυτά τα πράγματα, οι άνθρωποι αυτοί είχαν τσίμπλες στον εγκέφαλο. Από καταρχήν δεν έχουν διαβάσει ποτέ Μάρξ. Όταν συζητάγαμε για τους εθνοκάπηλους, έλεγα, ας πούμε, ότι δεν έχετε διαβάσει τον Μάρξ ποτέ. Έχουν διαβάσει αυτά που γράφανε για τον Μάρξ, ποτέ τον ίδιο τον Μάρξ. Ενώ ο ίδιος ο Μάρξ έγραφε ότι δεν υπήρχε πάλι των τάξεων στην αρχαία Αθήνα, αλλά υπήρχε σύγκρουση οφειλετών πιστωτών, και το γράφει στο πρώτο τόμο του κεφαλαίου. Εάν διαβάσει τον Μάρξ, δηλαδή, θα καταλάβει αρκετά πράγματα. Δεν τα έχουν διαβάσει ποτέ του. Και λένε συνέχεια, πάντα υπάρχει πάλι τάξεων. Και αυτό κάποτε είχε πει πολύ σωστά ο Καστοριάδης, ότι δεν υπάρχουν δημοκρατίες πια στην Ευρώπη. Υπάρχουν σύγχρονες ολιγαρχίες, ολιγαρχικά συστήματα. Είναι δεδομένα. Μα αν διαβάσει ένας και μελετήσει την πραγματική ιστορία του 21 και όχι αυτοί που έχουν γράψει τα φυλάδια αυτά και ό,τι κυκλοφορεί στα σχολεία, θα καταλάβει πάρα πολλά πράγματα, γιατί πιστεύω ότι η Ελληνική Επανάσταση ήταν η μοναδική στον κόσμο που ανέδειξε τόσα πολλά ζητήματα. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν εθνική, κοινωνική. Καλά, εδώ κοίταξε ένα κάτι. Η δική μου άποψη. Δεν μπορεί να γίνει εθνική αυθεντικά. Δηλαδή, εννοούμε την εξέγερση ενός έθνους ολόκληρου, αν δεν έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά. Όλες επαναστάσεις. Αυτά τα αυτόσιμα πράγματα. Όλες. Γιατί κινείται λαός. Άμα κινηθεί λαός, μάζα δηλαδή, σαφέστατα θα ζητήσει αντίτιμο, αντιστάθμισμα της δικής του πάλης. Έτσι γίνεται πάντα. Διαφορετικά είναι πρασικόπημα από τα πάνω, τα σαλόνια. Δηλαδή έρχεται η άρχουσα τάξη ή όποια ολιγαρχία και επιβάλλει με τους δικούς τους όρους, με τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή τους βραχίωνες που έχει, και επιβάλλει αυτού του τύπου τη μεταπολίτευση, ας πούμε, να το πούμε έτσι, που διεκδικεί. Αν δεν υπήρχε λαός να δώσει νόημα στο ζήτημα, στην απέτηση του έθνους, στη συγκρότηση του έθνους, στο ποια είναι η τρίτη τάξη στους Αιγαίες.
η αστική τάξη της Γαλλίας θα είχε μείνει στη συνταγματική μοναρχία. Κι αν. Και όχι μόνο αυτό. Ήταν τελείως μπερδεμένοι. Δηλαδή δεν ξέρανε να πούνε τελικά ποιοι ήταν. Ποιοι πολεμήσανε. Οι Γάλλοι πολεμήσανε. Οι Γαλλόφωνοι πολεμήσανε. Οι μη Γαλλόφωνοι πολεμήσανε. Και πέρα ήταν τελείως μπέρδεμα. Δεν είχαν καταλήξει πια τι θέλανε και οι Γάλλοι. Γιατί όχι, όχι. Η έννοια του έθνους δεν υπήρχε τότε ακόμη. Διαμορφώθηκε μέσα στην ίδια επανάσταση. Μπράβο. Ακριβώς. Και σφυρλατήθηκε. Ακριβώς η σύγκρουση πράγμα. Δημιουργείται η έννοια του έθνους. Δηλαδή ουσιαστικά όταν συγκρούεσαι με έναν άλλον ο οποίος θέλει να σε κατακτήσει να κάνει, δημιουργείς και την έννοια του έθνους και της αυτοτέλειας. Εδώ ακριβώς, ενώ ας πούμε στη Δυτική Ευρώπη τα πρότυπα ανάδειξης των εθνών, είτε κατά το γαλλικό πρότυπο, είτε κατά το αγγλοσαξονικό πρότυπο, είτε μας ήρθε μετά το γερμανικό ιδιότυπο. Ναι, ναι, ναι. Που γεννήθηκε μέσα από την υπερφωτισμένη δεσποτεία. Μετά τον Όθωνα. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, η διαμόρφωση αυτών των εθνών ήταν από τη στιγμή που διαμορφώνονταν ισχυρά κράτη, μοναρχικά, πολιταρχικά κράτη, ισχυρά, τα διεκδικούσε ο λαός. Ή προσπαθούσε να τα διεκδικήσει ο λαός, προσπαθώντας να πει ρε παιδιά, είμαι και εγώ εδώ. Δεν μπορώ να είμαι μια ζωή θύμα. Στη δική μας περίπτωση, έτσι, είναι πιο πρωτογενής η επανάσταση. Βέβαια. Το επαναστατικό δίκαιο του λαού ήταν πιο πρωτογενές πλέον. Η διαφορά μεταξύ της Γαλλίας και της Αγγλίας, πώς ανέδειξαν τα έθνη τους, έχει τεράστια διαφορά με το ελληνικό έθνος. Πρώτον, το έθνος στην Ελλάδα ήρθε από τη διασπορά, ήρθε απ' έξω δηλαδή ουσιαστικά, και ήρθε μέσα της συγκρουσιακής βάσης με τους Τούρκους. Ενώ τη διαμόρφωση των Γάλλων ήρθε μόνο συγκρουσιακά με τους Άγγλους. Και σε αυτές τις μάχες και όλα αυτά τα έθνη έτσι αναπτύχθηκαν για να αναπτύξουν τις μητροπολιτικές βάσεις. Στην Ελλάδα ήταν τελείως διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά. Γιατί ο λαός αυτός είχε μια πολιτισμική ταυτότητα η οποία κράταγε και τους κράτησε, ας πούμε, και την εποχή του Βυζαντίου μετά το 1204. Πάντα συναντήσασε εναντίον των Φράγκων. Και απομείωνε. Ακριβώς. Και αυτό το πράγμα εκμεταλλεύτηκε ο Βατάτζης τότε με το Λάσκαρη και προσπάθησαν να δημιουργήσουν αυτό που λέγανε ελληνική βάση. Γιατί ουσιαστικά το Έλληνας τότε ήταν μια βρισιά, την οποία τη λέγανε η παπική εναντίον των Ελλήνων τότε. Και οι Έλληνες συσπυρώθηκαν γύρω από αυτή τη βρισιά. Ιδιαίτερα μετά το 1204. Μετά το 1204. Πριν λοιπόν, δεν υπήρχε αυτό, γιατί υπήρξε αγώνας της Βυζαντινής θεοκρατίας να ισοπεδώσει οτιδήποτε εθνικό. Και δεν είναι το θέμα ότι γι' αυτό και έφυγαν οι Έλληνες παιδαγωγοί και δάσκαλοι και οι λόγοι πήγανε στην Περσία για να διασωθούν από τη λέλαπα του Βυζαντίου. Ναι. Μέσα στα πλαίσια ενός φιλελεύθερου Ισλάμ. Και εδώ πρέπει να πούμε, οι Οθωμανοί προστάτευσαν. Επειδή ήταν ακριβώς που ήταν. Γιατί οι Οθωμανοί, επειδή ήταν 400 τότε φαμίλιες που ξεκίνησαν τον πόλεμο, διωγμένοι και αυτοί από τους Μογγόλους, αυτοί τι κάνανε. Συστράφτευσαν όλους αυτούς τους λαούς που συναντούσαν στο διάβα τους και ακριβώς μετά. Και τι έγινε, δώσανε μεγάλη ισχύ στο ελληνικό και το ονομάσαν Μιλέτη και ήταν το δευτερογενές. Μετά στους Σελτσούκους ήταν η δεύτερη. Γι' αυτό και δώσανε και μεγάλη ισχύ στον Πατριάρχη και να μπορέσει και να ελέγχει την ελληνική βάση και την εθνότητα των Ελλήνων. Γι' αυτό και όλα η Εκκλησία ποτέ δεν ήταν υπέρ της Επανάστασης. Όχι βέβαια. Μα ήταν υπουργός του Σουλτάνου. Βέβαια. Ήταν, ο τίτλος του Γενναδίου Σχολαρίου ήταν Βεζίρης. Ναι, βέβαια. Αυτός ο τίτλος. Γι' αυτό είχαν και το έμβλημα του Αετού. Ναι, το έμβλημα του Αετού ήταν το έμβλημα της κοσμικής. Για να μην αποκτήσει ποτέ εθνικότητα η ιστορία. Μα αυτή. Η βάση του, η Εκκλησία μπήκε στην Επανάσταση μετά το 1738. Βεβαίως. Όταν πια είχε χάσει τις μητροπολιτικά πολλά μέρη τα οποία είχε παλιότερα και γι' αυτό κιόλας, επειδή είχε εξοβελιστεί και από την Κωνσταντινούπολη και από άλλα μέρη, κατέβηκε προς την μεριά της Ελλάδας για να ισορροπήσει την κατάσταση. Ήταν αντιφατική, ήταν και μέσα στην ίδια την Επανάσταση, ενώ υπήρχαν πολλοί λαϊκοί οι οποίοι είχαν προσχωρήσει και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, άλλο η επίσημη Εκκλησία και άλλο οι λαϊκοί οι οποίοι πήγανε μαζί και επαναστάτησαν και ήταν μαζί και πολύ δυνατοί. Βέβαια. Και οικονομικά οι μητροπολίτες αγοράζανε τους τρόνους. Βέβαια. Και σήμερα το ίδιο γίνεται, αλλά σήμερα είναι άτυπο. Αυτό που λέγαμε έξω, Κώστα, γιατί σε όλες τις επαναστάσεις, αν ξέρετε, σε όλα τα μήκη τα πλάτη, οι προτεργάτες ή αυτοί οι οποίοι είχαν έναν ιδεαλισμό και αυτοί οι οποίοι ξεκινήσαν εκεί με αυθεντικά ιστορία, γιατί πέθαναν όλοι στην Επανάσταση. Γιατί αυτοί και οι περισσότεροι και την εκμεταλλευθήκαν την Επανάσταση ή επιζήσατε. Γιατί είναι το κοινωνικό στοιχείο. Δηλαδή είναι κοινωνική διάσταση Επανάσταση. Δηλαδή και συγκρούνται τάξεις πλέον και συγκροτημένες κοινωνικές δυνάμεις. Και το θέμα είναι ποια θα επικρατήσει. Αν επικρατήσει αυτή που εκφράζανε την επαναστατική τάξη,
ή όχι. Αυτός που είναι, κοινωνικά εύρωστος είναι και συναισθηματικά εύρωστος. Και αυτός που είναι συναισθηματικά είναι παρορμητικός. Δηλαδή δες Καραϊσκάκη, δες Ανδρούτσο, όλοι αυτοί λοιπόν βγαίνουν μπροστά στη μάχη και αυτοί εξοντώνονται. Και αυτοί που μένουν πίσω είναι οι φυγόμαχοι, οι δειλοί, αυτοί που προστατεύονται, αυτοί που... και αυτοί λοιπόν... μένουν παραπίσω και αυτοί. Εάν δεις την αλληλογραφία, ας πούμε, για παράδειγμα την εποχή των... Άρα μέχρι τώρα οι παραπίσω κυβέρνουν πάντα. Πάντα οι πίσω. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι καταστροφικός, δεν το συζητάμε. Αν δεις την αλληλογραφία που υπάρχει την εποχή που τον Ραΐ Μπουγιουρδί, δηλαδή όταν πέφτουν τα... συνέχεια ο Ιμπραήμ μοιράζει παντού και με τη βοήθεια των καπιτάνων, των αρχόντων, όπως λέγεται λοιπόν, να ζητήσω συγχώρηση από το. Να προσκυνήσω τον Σουλτάνο. Ναι. Που του μοιράζε την εποχή που έτρεχε ο Κολοκοτρώνης στο Μοριά. Έχει ενδιαφέρον την αλληλογραφία με τον κουβέρνο. Κυβέρνηση Ζαΐμι την εποχή εκείνη. Είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή έστελνε ζωοτροφίες και φυσέκια. Δηλαδή όπλα, πυρομαχικά και ζωοτροφίες. Και ιδιαίτερα για τα χωριά. Για τα χωριά που δεν είχαν υπογράψει ακόμα, προκειμένου να το στηρίξουν, να μην χρειαστεί να. Το ενδιαφέρον είναι όταν έφευγε, έστελνε το γράμμα αυτό, το γράμμα που έστελνε ο Ζαΐμις, η κυβέρνηση δηλαδή, στους πρόεδρους του χωριού, στους προϊστούς δηλαδή, στους όποιους προϊστούς του χωριού, που έλεγε μην του κάνετε τίποτα, στο όνομα της πατρίδος, μην του κάνετε τίποτα. Άλλη πατρίδα λοιπόν του Ζαΐμι, άλλη πατρίδα που τρέχανε. Υπήρχαν σύγκρουση της ίδιας πατρίδας από εκείνη τη στιγμή, από την πρώτη στιγμή. Και μάχη ήταν η πιο ζωηρή μάχη με τη σμανιά της, με τους τρόπους που του περιγράφεις. Η μάχη της Πέτρας. Της Πέτρας. Ακριβώς. Οι Μανιάτες ήταν οι πειρατές. Ήταν οι Μανιάτες και πήγαιναν μία με τους Άγγλους, μία με τους Γάλλους, μία ανάλογα με. Και δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι γράφουν ότι βγαίναν οποιοδήποτε καράβι πέρναγε κοντά στη Μάνη, το διώναν. Δεν αφήναν τίποτα. Ένας από τους λόγους που ιστορικά έχει καταγραφεί τουλάχιστον. Και το διασώθηκε από το προσκυνοχάρτια που λέγαμε και είχε διασώθηκε. Ένας νομός που έμενε και δεν υποχωρούσε εύκολα ήταν η Μεσσηνία, αλλά είχε τρομακτικό πρόβλημα με τους Μανιάτες. Οι οποίοι κατεβαίνουν. Πάντα θέλανε τα χωράφια της Μεσσηνίας οι Μανιάτες. Και γι' αυτό κιόλας υπήρχε και διένεξη μεταξύ Μαυρομιχαλαίων και Τζανετάκηδων τότε στο θέμα του ελέγχου του Μεσσηνιακού κάμπου. Και μην ξεχνάς ότι όταν ο Ιμπραήμ ήρθε, πέρασε από τον Ιωχώρη τότε προς τα πάνω, δεν πήραξε τη Μάνη. Για ποιο λόγο δεν την πήραξε, γιατί είχε ήρθε σε κρυφή συμφωνία με τους Μαυρομιχαλαίους τότε να μην πειραχτούν. Και γι' αυτό όταν γύρισε ο Ιμπραήμ μετά. Υπήρχε και η μάχη του Αλμυρού που σταμάτησε, αλλά δεν επιχείρησε ξανά. Δεν επιχείρησε γιατί τα είχε βρει με τους Μαυρομιχαλαίους. Και γι' αυτό κιόλας όταν γύρισε μετά έστειλε γράμμα, επιστολή στους Μαυρομιχαλαίους και τους λέει να θυμάστε τη συμφωνία που κάναμε και τώρα λοιπόν θέλω να μου παραδώσετε τη Μάνη να πούμε γιατί οι Μαυρομιχαλαίοι. Και τους επέτρεψε εκείνη να συνεχίζουν να ελαττούν το Μεσσηνιακό κάμπο την ίδια ώρα που ο Δελή Αγάς ήταν στο Μεσσηνιακό κάμπο και έκαιγε αυτό που λέμε ας πούμε το φωτιά και τσεκούρι. Ξεκίνησε από αυτόν γιατί έκαιγε τα ομοφόρα τέτρα και τα λιώκ. Στείλανε το γράμμα στον Ιμπραήμ που του λέγανε ό,τι και να κάψεις. Και το μετά το οικειοποιήθηκε ο Κολοκοτρώνης ότι έστειλε αυτό το γράμμα. Το είχαν στείλει η Μεσσήνη τότε. Ναι, όχι, σωστό. Η Μεσσήνη πρόκειται. Η Μεσσήνη το είχαν γράψει. Μα γράφεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Δεν έστειλε ποτέ ο Κολοκοτρώνης το γράμμα. Η Μεσσήνη το είχαν γράψει. Σωστό. Και αυτό που λέει ότι και να κάψεις και το τελευταίο αυτή, εμείς θα συνεχίσουμε να πολεμάμε και να σε πολεμάμε. Η Μεσσήνη το είχαν κάνει. Γονιδιακό είναι αυτό το πράγμα με τους Μεσσήνιους και με τους από εδώ. Από την εποχή της Σπάρτης και των Ηλότων. Και μάλιστα υπήρχε τα μέλια για να σταματήσει αυτή η ιστορία. Έγινε μάχη, υπήρξε μάχη με τους Μανιάτες. Κατέβηκαν κάτω ο Νικηταράς και λοιπόν και σταματήσανε τους Μανιάτες για να μπορέσει να σταματήσει η λαϊλασία του κάμπου να αντέξουν τα χωριά με τον Ιμπραήμ. Ξεριζόταν τα δέντρα πάντα. Τον κάμπο του Άργους. Αλλά ο πρώτος που είχε κάψει τον κάμπο του Άργους ήταν ο Γρίβας, ο οποίος κατέβηκε να μου και κάψε 30.000 ελαιόδεντρα τότε. Γιατί ήθελε να το παραδώσουν και να το δίνουν συνέχεια, το πληρώνουν τότε. Σαν φρουράχο του Παλανιδίου. Έτσι πράγμα, ναι. Που το είχε πάρει και με το έτσι γουστάρο. Με το έτσι γουστάρο. Όπως πήραν τα κάστρα. Όπως πήραν οι Μαυρομιχαλαίοι, είχαν πάρει τότε τη Μονεβασιά. Είχαν πάρει τον Ακροκόνηθο, τον είχαν φάει οι Σουλιώτες μαζί με τους υπολείπους, τους Ρωμαλιώτες. Και το Ιτσκαλέ το πήρε ο Φωτομάρας. Για να κάνω μια σύνδεση με τα δεδομένα της εποχής. Που έχει πει ο Δημήτρης επανειλημμένος και το φωνάζει και το διαλύει. Για το διπλό νόμισμα με
το Φίνικα και με το κάρπικη ιστορία της εποχής. Από το 21 μέχρι το 27 υπήρχε μεγάλη, μεγάλη διάχυση και διασπορά κάλπικου νομίσματος. Έτσι, η πρώτη που είχε βγάλει φτιάξει κάλπικο νόμισμα ήταν η Μπομπούλινα, στο Νάπλιο. Έτσι, υπήρχε πολύ κάλπικο και μετά έπρεπε να φτιάξουν ένα νόμισμα το οποίο... Μέχρι που ήρθε ο Καποδιστές. Υπήρχαν δύο πράγματα τα νομισματικά. Το πρώτο είναι το κάλπικο. Γιατί υπήρχαν πάρα πολλά νομίσματα. Δηλαδή κυκλοφορούσαν πάρα πολλά διαφορετικά νομίσματα. Τα ισπανικά τάλιρα μέχρι τα τουρκικά γρόσια. Το ενδιαφέρον είναι ότι για να οικονομήσει το κοβέρνο μετά την πρώτη εθνοσυνέλευση που διαμορφώνει η κυβέρνηση, υποτίθεται. Το 22. Διαμορφώνει τυπογραφή, φτιάχνει σε ένα τυπογραφείο στην Κόρινθο και αρχίζει και τυπώνει επαναστατικό χρήμα. Ασινιά. Δηλαδή σαν τα γαλλικά. Τα ασινιά γαλλικά, έτσι αρχίζουν και τυπώνονται. Έχει ενδιαφέρον και όσοι μας ακούνε, ας κάνουν μια βόλτα από το Νομισματικό Μουσείο που δεν πάει πάντα κανένας. Να τα δουν αυτά τα ασινιά που υπάρχουν. Ναι, ήταν υποσχετικές. Ήταν υποσχετικές ότι μόλις απελευθερωθεί το έθνος. Θα προβλημάτιζε συνέχεια γιατί κάποια στιγμή ο Μαχμούτ άλλαξε το παλιό νόμισμα, το γρόσι, το έκοψε διαφορετικά να πούμε και πήγαν και κόβανε καινούργια. Γι' αυτό προτιμούσαν να πληρώνονται οι πλαχοί τότε σε τάλιρα. Λέγανε τα τάλιρα τότε που ήταν 6 φορές παραπάνω από το γρόσι. Και τους ενδιαφέρει ακριβώς όπως πολύ σωστά λέει ο Δημήτρης να πληρώνονται στα τάλια. Αυτός προτιμούσαν. Λέγανε γιατί τα γρόσια, γι' αυτό όταν ήρθε ο Καποδίστριας, πήγε ο Γρίβας τότε για να του παραδώσει το παλαμίδι και του ακούμπησε 6.000 τάλια τότε στον κύριο Γρίβα για να παραδώσει ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος δυνάστης. Που υπήρξε ποτέ στο παλαμίδι. Όχι μόνο, έπαιξε τρομακτικό ρόλο και μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια και στο διαιτές. Στον εμφύλιο, το 32. Ο χειρότερος εμφύλιος που έχει καταγραφεί στην ιστορία, μάλιστα μάλλον δεν έχει καταγραφεί στην ιστορία, δεν υπάρχουν μελέτες για αυτή την περίοδο, σοβαρές μελέτες, τώρα δεν μιλάμε για απλές καταγραφές, μιλάμε σοβαρή μελέτη. Για να όλες οι μαρτυρίες εκείνης περίοδου είναι ό,τι λέγανε για τον εμφύλιο που ζήσανε οι παππούδες μας και οι μανάδες μας και οι πατεράδες μας που λέει άσε παιδί μου να μην τα θυμόμαστε για τον εμφύλιο του 44, 45, 46-49. Οι μαρτυρίες το ίδιο πράγμα λένε για αυτά τα δύο χρόνια μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια με τους συνταγματικούς. Λοιπόν, το τι κάνανε εκεί μέσα ήταν απίστευτα τα πράγματα. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος δυνάστης που έχει περάσει ποτέ από τον Άπλιο ήταν ο Γρίβας. Δηλαδή, χτύπαγε παντού με βόμπες, ερχόντουσαν κάποια βοήθεια, όποια ερχόταν από κάποιο φιλελληνικό κομιτάτο, έστελνε κάτω τάχα ζητιάνους, οι οποίοι ήταν δικοί του άνθρωποι, και πέραν όλα τα εφόδια για τους δικούς του. Ήταν οι μόνοι που δεν πληρώνανε πουθενά. Ήταν η πιο καλοφορεμένη και η πιο καλοταϊσμένη. Έτσι. Και εξόδωνα, και ήθελε μάλιστα, απέτησε μετά το θάνατο του Καραϊσκάκη, έστειλε επιστολή στους Ρωμελιώτες να τον βγάλουν αρχηγό αυτόν, γιατί λέει δικαιωματικά, επειδή είναι Ρωμελιώτης, πρέπει να γίνει αρχηγός των δυνάμεων τότε των Εμμανοστατικών. Κολλάκι με πολύ και πολύ. Δεν τον ήθελε κανένας. Ήταν ένας μεγάλος απατιώνας και δυστυχώς υπάρχουν κείμενα τα οποία τον βγάλουν μάλιστα για εθνικό πατριώτη. Και πώς αυτόν τον απατιώνα μετά τον έκανε γαμπρό του η Μπουμπουλίνα που τον ήθελε η κόρη της γιατί τότε δεν ήθελε τον Πάνο. Βέβαια ο Πάνος σκοτώθηκε σε μια συμμαχία με τον Μαυρομουνιώτη, τον φίλιο. Και μετά ο Γρίβας απέτησε την πρίκα της Μπουμπουλίνας από τον Κολοκοτρώνη. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι η νομισματική κυκλοφορία που υπήρχε εκείνη την εποχή ήταν τόσο μεγάλη που είναι εντυπωσιακή. Γιατί είναι εντυπωσιακή? Διότι δεν είχαμε χρηματοοικονομία. Δηλαδή την εποχή δεν υπήρχε χρηματοοικονομία στο Μοριά και στη Ρούμελη. Και με το Φίνικα πώς εξισορρόπησε αυτή η ιστορία? Θα σου πω. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκεί λοιπόν, όταν άνοιξε λοιπόν το κάλπικο γρόση. Γιατί κυκλοφορούσε κάλπικο γρόση. Πολύ κάλπικο γρόση. Λοιπόν, και πολλοί από αυτούς που κάναν τις βρωμοδουλειές ήταν οι καραβοκίνηδες. Σπέτσες ήταν. Και κατακλέβαν τον κόσμο. Λοιπόν, και ιδιαίτερα τους ανθρώπους αυτούς πολεμούσαν και τους είχαν τάξει για να τους εκμισθώνουν, για να μπορούν να ζήσουν οικογένειες. Διότι αν δεν δουλεύεις και πολεμάς, πεθαίναν οικογένειες εκείνη την εποχή. Λοιπόν, το ενδιαφέρον ποιο είναι? Ότι ο Κολοκοτρώνης αναφέρει στη διήγηση ότι ο πληθωρισμός. Εμφανίστηκε πληθωρισμός στην Ελλάδα και είναι εντυπωσιακό από οικονομική σκοπιά να το δεις. Είναι τρελό σε μια μη εγχρήματη οικονομία να εκτινάσει το πληθωρισμός. Δηλαδή αναφέρει, αν θυμάμαι καλά, ότι το ένα γρόση της εποχής, ας πούμε, είχε δύο τάλιρα ή μισό τάλιρο, δεν θυμάμαι την αναλογία, ενώ τώρα ήταν 5.000 τα τάλιρα. Είναι μια εκτίναξη μέσα στη διάρκεια, δηλαδή των 7 χρόνων περίπου της επανάστασης.
τόσο περίπου, είχαμε φοβερό πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός αυτός ήταν καθαρά λαιλασία από τους διάφορους που κοιτούσαν τους λουφέτες. Δεν μπορούσε να υπάρχει πληθωρισμός τότε, γιατί το νόμισμα ήταν καθαρά τουρκικό. Δεν υπήρχε αυτή η απόμενη. Αλλά είχαν πει πολλά. Είχε πει και η Βρετανική Λίρα προς το τέλος, άρχισε να για την εξαγορά. Τέτοιμη μορφή εξαγορά από τους διάφορους που θέλουν να κάνουν τις ευρωπαϊκές. Για αγγλικές εταιρείες, ναι, μετά το 24 με το δάνειο που έγινε όταν πήγε ο Ρουλάντος με τον Λουριώτη και πήραν το δάνειο, ας πούμε, το ουσιαστικά το καρπόθηκαν οι καραβοκυρέοι αυτό, το μεγαλύτερο μέρος του δανείου, και γι' αυτό κιόλας επιβίωσαν. Και προς το τέλος, όταν αρχίζει και αναπτύσσεται το λεγόμενο γερμανικό κομιτάτο, αρχίζουν και έρχονται τα αυστριακά τα λίρα, τα οποία τα λάτρευε ο Βούλγαρης. Ναι, ναι, ναι. Τα λάτρευε ο Βούλγαρης για τη Μαρία Θηρέσια. Μεταξύ είχαν πάει με τη Ρωσία. Γι' αυτό και ο Καποδίστριας, ας πούμε, έκλειψε το Φίνικα, ας πούμε, που ήταν ένα σύμβολο, ας πούμε, ουσιαστικά, και έβγαλε την Αθήνα, την αρχαία Αθήνα. Το ενδιαφέρον τώρα στο Φίνικα είναι το εξής. Πρώτον, ήθελε να κάνει δύο πράγματα με το Φίνικα. Έβγαλε δύο νομίσματα. Έβγαλε ένα το οποίο ήταν με μια μικρή περιεκτικότητα σημείου, ώστε να μπορέσει να το δεχτεί ο άλλος σαν ανταλλακτικό μέσο της εποχής εκείνης, σε μια εποχή όπου δεν υπήρχε εργασία, η έννοια της εργασίας δεν υπήρχε ακόμη, γιατί η εργασία στηριζόταν στη φυσική οικονομία. Υπήρχε φυσική οικονομία και υπήρχε πλήρης αυτάρκεια. Το χωριό δούλευε όχι με εγχρήματες σχέσεις. Άλλωστε δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν. Ακόμη οι αγορές είχαν μεσαιωνικές χαρακτήρες. Μεσαιωνικού χαρακτήρα αγορές. Λοιπόν, δεν είχαμε αστικά κέντρα που είχαν αναπτυχθεί. Οι αγορές και όλα αυτά με την χρήμα, τη μορφή, τίποτα από όλα αυτά. Οπότε τι κάνει, βγάζει το ασημένιο, το λεγόμενο ασημένιο, με τη δική του περιουσία και ενός ακόμη φιλέλληνα υποθήκη. Στην Αίγινα. Ναι, στην Αίγινα. Έφτιαξε τυπογραφείο στην Αίγινα. Το νομισματικοπείο. Ναι, τυπογραφείο ήταν στην ουσία. Στην ουσία και ένα νομισματικοπείο, δηλαδή εκεί πέρα στην Αίγινα. Ναι. Και το δεύτερο που έκανε ήταν το χαρτονομίσμα. Μιλάμε για 1827-1828, γιατί χαρτονόμισμα είναι πρωτοφανές αυτό το πράγμα για την Ευρώπη. Δηλαδή το να χρησιμοποιεί μια οικονομία να παίζει χρόνο. Γιατί. Γιατί σκέφτηκε κάτι, όχι αυτός ιδιαίτερα, κάτι Γάλλοι συμμονιστές που το βοηθούσαν. Νομίζω τον είχε συμβουλέψει ο Εινάρδος. Ο Εινάρδος, πράγμα. Ήταν μια φοβερή οικονομική φυσιονομία, φοβερή. Ήταν σε συμμονιστής ο ίδιος. Λοιπόν, ο άνθρωπος συνέλαβε το εξής. Τα ξέρανε τότε, αλλά σήμερα τα έχουμε χάσει τελείως, αλλά είπαν το εξής. Έχεις μια οικονομία που εκ των πραγμάτων, λόγω και φτώχειας, μιζέρειας και κακομοιριάς, δεν είναι χρήματι. Οπότε ξεφορτώσου τα χρέη με πληθωριστικό χρήμα, με το χαρτονόμισμα. Και αυτό το πράγμα το λέει, το έχει πει στον Τερτσέτη, το αναφέρει στο επίμετρο που έχει μετά τη διήγηση, που αναφέρει μια συνομιλία με τον Καποδίστρια, που το λέει αυτό το πράγμα. Εάν δεν ξεφορτωθούμε αυτά τα 2 εκατομμύρια χρυσές λίρες που μας φορτώσανε, που τα χρωστάμε. Τα είχαν εκπίσει όμως τα εθνικά κτήματα. Ναι, όχι, τα είχαν τάξει, δεν τα είχαν εκπίσει. Γι' αυτό οι Άγγλοι ζητούσαν την ανεξαρτησία της Ελλάδας, γιατί έπρεπε να πληρωθεί το δάνειό τους. Γι' αυτό δεν θέλανε χώρα υποτελήσους Τούρκους, που ήταν το ρωσικό σχέδιο. Ναι. Θέλανε ανεξάρτητη Ελλάδα, γιατί έπρεπε να αποπληρωθεί το δάνειο που είχαν δώσει από το 24. Να πάρουν τις εθνικές γιές. Να έχουν πάρει τις εθνικές γιές, ακριβώς. Και γι' αυτό εκποιήθηκαν, γι' αυτό το Μεσολόγγι έπεσε. Ήταν όλα συστηματοποιημένα. Το πρώτο πράγμα που έγινε όταν φτιάχτηκε το κτηματολόγιο και το φτιάξανε Βαβαροί, κατά κύριο λόγο, δεν μπορούσε ο Καποδίστριας να φτιάξει τίποτα, δεν ήθελε κιόλας, γιατί αν έφτιαχνε κτηματολόγιο, επίσημη υπηρεσία κτηματολογίου, τότε θα έπρεπε να περάσει στις εθνικές γέες, τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι, στα βρετανικά συμφέροντα. Επειδή έχω ένα φίλο δικηγόρο, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με αυτά τα πράγματα, γιατί κυνηγάει κάτι καταπατητές από εκείνη την εποχή εδώ στον Ημιτό. Ναι. Λοιπόν, μου λέει ότι στην έρευνα που έκανε στα ληξιαρχεία και ιστορία, στα υποθεκοφυλακία, κλείνουν και αυτά τώρα. Με το μνημόνιο περνάνε στις Γερμανούς. Όλα πηγαίνουν εκεί. Όχι. Είναι στο Hellenic Catastra. Το φτιάξανε οι Γερμανοί. Καινούργιο αυτό. Ναι. Στον τελευταίο νόμο. Στον τελευταίο πολυνομοσχέδιο που κατεβάσανε με τα προαπαιτούμενα. Δημιουργήθηκε Hellenic Catastra, το οποίο απορροφάει όλα τα υποθεκοφυλακία της χώρας μαζί με το ελληνικό κτηματολόγιο. Τα πάντα. Και η επόμενη φάση είναι οι φορείς αρχαιοτήτων. Να τα πάρουν όλα οι Γερμανοί. Η διαχείριση στα χέρια των Γερμανών. Η περιουσία των Ελλήνων, ρε παιδιά, αλλά αυτό τραβήξαν γραμμές οτιδήποτε για το εθνικό κτηματολόγιο και τώρα τρέχουμε με... Το οποίο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έχει από το 1870 και εμείς δεν είχαμε ποτέ κτηματολόγιο. Οι Βαβαροί, όταν το φτιάξανε, λοιπόν, άρχισαν να μοιράσουν τις ιδιοκτησίες στους Βρετανούς. Οπότε ο φίλος μου λέει, ψάχνοντας πίσω, γιατί κάποιοι από αυτούς διεκδικούσαν ολόκληρο τον Ημιτό με βυζαντινά χρυσόγουλα,
όπως είναι το γνωστό το. Όπως ο Μπρέικερ, όπως λέγονταν στην Εύη, αυτό ο μεγάλο. Ναι, διάφοροι. Λοιπόν, έψαχνε πίσω να δει μέχρι που φτάνει η ιδιοκτησία. Μπέκερ, παιδί μου, έτσι. Μέχρι που φτάνει η ιδιοκτησία. Και έπεσε πάνω στους ζωντανούς. Όπου όλα σχεδόν τα μέρη εδώ στην Αττική, όπου ήταν οι εθνικές γέες, τα παλιά Πασαλίκια και όλα αυτά τα πράγματα, το Αγάδες και τα λοιπά, περάσαν στους ζωντανούς. Είχαν καβατζωθεί. Ναι. Και μετά αρχίσαν να γίνουν τα λησβερίσια που γινόντουσαν. Και ξεκινήσαν διάφοροι να στείλουν ιστορίες με χρυσόβουλα κτλ. Στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο κομμάτι των εθνικών γεών πέρασε όντως στους Βρετανούς. Ναι. Λίγοι το κρατήσανε. Σαν ανάμεσα από την περίπτωση του Φίνλι, έτσι που ήταν το χώρο το. Στο Ολυμπίου Διός. Το είχαν πάρει κάτω από το χτήμα του Μακρυγιάννη. Άλλος που έγιναν και τα γεγονότα τότε του αποκλεισμού που κάναν τότε. Μπράβο, γιατί δεν είχαν. Με τα παλμερικά, με το 54, πότε ήταν. Το 50. Τότε ακριβώς που ο Φίνλι διεκδικούσε τα χωράφια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γιατί του πήρανε κάποιο ένα μέρος για να το φτιάξουν, να φτιάξουν τον βασιλικό κήπο την εποχή εκείνη και δεν τον αποζημιώσανε στο μέτρο που ήθελε ο ίδιος. Οπότε παρενέβη η Βρετανική κυβέρνηση. Και μας άλλαξε τα φώτα. Ήρθε ο στόλος του πάρκιν. Είμαστε η πρώτη χώρα που δέχτηκε απειλή δια της διπλωματίας των κανονιοφόρων. Δηλαδή το gunboat diplomacy στην ιστοριογραφία κατοχυρώθηκε με την πράξη αυτή του Πάρκερ στο Φαγγυρικό Όρμο. Είναι η πρώτη πράξη διπλωματίας κανονιοφόρων. Ήρθε εδώ, ναι, ναι. Έστρεψα τα πυροβόλα του και λέει θα σας αλλάξω τα φώτα. Και τότε η κυβέρνηση. Δεν θυμάμαι τώρα ποια κυβέρνηση ήταν. Είχε πεθάνει ο Κολέτης. Ποιος το διαδέχτηκε, νομίζω. Ο Βούλγαρη ήταν, δεν θυμάμαι. Πάντως, φρούραρχος της Αθήνας ήταν ο Μακρυγιάννης. Και του λένε του Μακρυγιάννη, εντάξει, βάλα τον. Και λέει ο Μακρυγιάννης, είσαστε τρελοί. Αυτός έχει περισσότερα κανόνια από ό,τι εμείς καρυοφίλια. Αυτό το έκανε συχνά ο Χάμιλτον, όπως και ο Δερυγνή. Δηλαδή πηγαίνανε, αποκλείανε τα στήλα τους. Στήλανε, γιατί κάθε φορά όταν αρχίζανε, είχαν διένεξη οι Έλληνες πειρατές, πιάνανε για ένα καράβι, ας πούμε, πηγαίνανε και απαιτούσε την αποζημίωση ο Χάμιλτον, αλλά και βομπάρδιζε τα νησιά. Ναι. Και μάζευε το στόλο τότε προς τα. Ήταν ελληνή η στάση τους. Τότε το 54 που ήταν με την περίοδο της χολεράς. Όχι. Μετά το 54. Τα παρκερικά ήταν το 1850 και το 55 αποβιβάζονται εδώ ναι. Και κάνουμε το πρώτο κατοχικών υπουργείων, όπως ναι. Το λένε εφημερίδες εποχής. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή επιβάλλουν την συνεργασία των δύο λεγόμενων κομμάτων, το αγγλικό και το γαλλικό, φτιάχνουν μια κυβέρνηση που στην ουσία κανονίζουν τα πράγματα ο Εγγλέζος και ο Γάλλος πρέσβης. Yeah. Και στο στρατονισμό που κάνουν στον Πειραιά με τους Αγγλογάλους πεζοναύτες που είχαν αποβιβάσει παρουσιάζεται το χολέρα. Ναι. Η χολέρα. Και δεν πήραν κανένα υγειονομικό μέτρο. Τα υγειονομικά μέτρα την εποχή εκείνη, το ελληνικό κράτος, αυτό το άθλιο ελληνικό κράτος. Είχε, αλλά δεν το τήρησαν οι άλλοι. Κρατούσε τα βυζαντινά πρότυπα που τα είχαν κρατήσει οι Οθωμανοί και περάσανε στο ελληνικό κράτος. Είχαν εξαίρετη υγειονομική υπηρεσία. Όχι, ήταν η καραντίνα. Ήταν η άρνηση των στρατευμάτων. Γιατί άμεσα είπαν κρατήστε σε καραντίνα το στρατό σας, μην τον αφήνετε σε περίπολο, γιατί κάνανε περίπολα μέχρι επάνω τα νάκτορα μόνο σε επίδειξη δύναμης. Αυτή, κρατήστε τον μέσα για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τα κρούσματα. Δεν έγινε αυτό το πράγμα, δεν έγινε αποδεκτό και έτσι αποδεκατίστηκαν 15.000 Έλληνες, καταγράφουν οι εφημερίδες εποχής. Χτυπούσαν, η πανούκλα χτυπούσε κατά περιόδους στην Ελλάδα. Οπότε, η χολέρα δηλαδή, αυτό είναι η πανούκλα, είχε το 20, όχι, το 26 πάλι, ναι, άλλο είναι. Ναι. Το 26 είχε χτυπηθεί πάλι, το 1826 είχε χτυπήσει. Ήταν τα παλιά, οι παλιές, έτσι αλλιώς εγώ θεωρώ ότι. Γι' αυτό ο καποδίστριας, τώρα το είπα, συγγνώμη Δημήτρη, τότε έλεγε για καραντίνα όποιος ερχόταν από τα καράβια. Ναι. Μπράβο, ναι, ναι. Μα γι' αυτό και πήγε στην Αίγινα, ναι, ναι. Δεν πήγε στον Άφλιο. Ακριβώς. Το Άφλιο το είχε σαρώσει. Ήταν και ο λοιμός ότι είχε διαλύσει. Κάθε ρεμπέτσι ήταν εκεί μέσα στον Άφλιο. Βέβαια, βέβαια. Καταστραμμένα όλη η πόλη από το Γρίβα και από το Φωταμάρα με τα κανόνια. Είχαν καταστραφεί όλοι, δεν μπορούσε να σταθείς πουθενά. Αυτά διαβάζονται στην ιστορία. Όχι, υπάρχουν στους παλιούς όμως ιστορικούς. Στους παλιούς ιστορικούς. Οι νεότεροι ιστορικοί δεν ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Όποιος θέλει την αλήθεια, γράφει στον Κερασιά και τη βρίσκει. Έλεγε μόνο ο Μακαρίτης ο Βλαχογιάννης. Σωστό. Βρίσκει. Και το νόμισμα πώς εξελίχθηκε. Το νόμισμα λοιπόν όταν έφτιαξε το Φοίνικα, προσπάθησε να πληρώσει. Ναι, με τα χάρτινα και λοιπά. Ναι, ναι. Με τα χάρτινα. Ναι. Και το Νασημένιο ήταν προσπάθεια στην ουσία ήταν το κρατικό ταμείο, να λειτουργήσει το κρατικό ταμείο. Έτσι, ναι. Γιατί δεν μπορούσε να υπάρχει κρατικό ταμείο. Δεν υπήρχε μηδέν. Ναι, ναι. Λοιπόν,
Λοιπόν, αυτό δεν πολύ λειτουργήσε. Πρώτον, διότι αρχίσαν και χάναν τους λουφέδες όλοι. Mm, ναι. Στο διάλογο που έχει με τον Τερτσέτη, του λέει, έχω όλους τους άλλους, έχω και εσάς να μου ζητάτε μιλιούνια για μισθούς. Ναι. Ποιους μισθούς? Κατάλαβες. Ήταν και αυτοί. Γι' αυτό και απομονώθηκε ο Καποδιστής. Το πρώτο που ζήταγε ο Μαυρομιχάλης, ο Πετρόμπης δηλαδή, ναι, ναι, ήταν 500.000 γρόσια αμοιβή. Το πρώτο, ναι, που ζήτησε για τους μανιάτες. Ναι. Καταρχήν υπάρχει, ο Πετρόμπης ήταν πολύ εξαίρετος ευπατριώτης, ναι, από την εποχή που τον μιλήσανε στην φιλική εταιρεία και μιλήθηκε για τη φιλική, στην φιλική εταιρεία επειδή μιλήθηκε ότι υπάρχει ταμείο. Έτσι λοιπόν ζήτησε 150.000 χρυσά γρόσια να φτιάξει στρατό στα 1820. Πριν την Επανάσταση. Α, σα κάνω εγώ λε στρατό, δώστε μου 150.000. Το ταμείο τη φιλική τότε ήταν ζήτημα, αν είχε 5.000 γρόσια. Και αυτό είναι αμφισβητούμενο, γιατί βεβαίω ο καθένα έλεγε το δικό του. Μα πήγε να συγκρουστεί με το τίμημα, όχι να συγκρουστεί. Ο Κολοκοτρώνη τσακωνόταν με τον Ζαΐμι ποιο θα έχει τι προσόδου του Μωριά. Και τότε είχαν μπει και οι Μαυρομιχαλέοι ότι απαιτούσαν τι προσόδου από τη Μεσσηνία και όλα τα εδάφη. Αυτό δολοφονήθηκε. Έτσι. Δολοφονήθηκε. Για δύο λόγους. Πρώτον, εντάξει, έπρεπε να είναι μεγάλες δυνάμεις να ξεπερδέψουμε αυτό το τύπο. Είχε δολοφονηθεί ήδη ο Καποδίστριας από αυτά που έβγαζε στις πέτσες ο Μιχαήλ. Ναι, έπρεπε να τελειώσει. Πολυζωήδης, ναι. Έπρεπε να τελειώσει. Αλλά και ο δεύτερος λόγος είναι ότι είχε απομονωθεί. Δεν υπήρχε καμία προστασία. Πρώτον, η δική του, δηλαδή αυτή που είχε στο Πανελλήνιο, που είχε φτιάξει, δεν το κουστάρανε. Γιατί ήταν κλεφταράδες. Δηλαδή ήταν ο Κορβανάς. Δηλαδή, κάτσε μισό λεπτό, ρε παιδί μου, ήρθαμε εδώ. Δεν ήρθαμε για να. Έπρεπε να οικονομήσουμε. Τουλάχιστον ο Αυγουστίνος, ο αδερφός του, ήταν το μακρύ. Το καινούργιο το βιβλίο που γράφει τώρα, δεν το χειρίζεσαι, Κώστα. Ναι. Είναι το κυρίω. Ο Καποδίστριας είναι αμφίλεκτη προσωπικότητα. Δηλαδή δεν μπορείς να του πεις ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε. Ναι, εντάξει, στο δεσποτισμό της αντιλαμβανόταν την Ελλάδα ως πατερούλης. Το θέμα ήταν. Ακριβώς. Τα βλέπε περίεργα τα πράγματα. Έτσι. Οπότε θα δούμε κατά πόσον. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Θέλω να καταλήξω. Η ζωή του έχει φάσεις. Είναι αμφίλεκτη. Έχει πολύ μεγάλες ανατροπές ο ίδιος. Λοιπόν, στην τελευταία φάση της ζωής του ήθελε να φτιάξει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, όπως τουλάχιστον αυτός το αντιλαμβανόταν, χωρίς όμως να υπάρχουν κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις αυτές. Επειδή ο βασικός του σύμμαχος ήταν ο Πατερούλη, ήταν ο λαός, ο απλός κόσμος. Μόνο που τον αντιμετώπισε σαν Πατερούλη, τον θεωρούσε ανώριμο και ανίκανο να χειριστεί πολιτικά ζητήματα. Οπότε έμενε μόνος του. Είχε μια βάση σε αυτό. Είχε μια βάση. Ξέρεις τι όμως, όχι, δεν είναι έτσι. Ο κόσμος πεινούσε εκείνο και μετά ήταν οι έρδες των ληστών. Σωστό. Ήταν χαμός. Υπήρχε μια, ναι, αλλά δεν ενίσχυσε την κοινότητα. Ναι. Αν ενίσχυε νομίζω την κοινότητα. Ότι η βάση της Ελλάδας ήταν οι κοινότητες. Ναι. Αυτός εξόντωσε την κοινότητα. Ήρθε δηλαδή για εξόντωση την κοινότητα. Ναι, δηλαδή ήταν η λογική του κράτους. Σε ένα ρωσικό απολυταρχισμό. Αυτό ήταν το λάθος του Καποδίστρια. Δεν ενεπνεύστηκε από το λαό βάσει της ιστορίας του, ενεπνεύστηκε από το ρωσικό σύστημα και ήθελε να το εφαρμόσει στην Ελλάδα. Το οποίο δεν γινόταν. Το ευρωπαϊκό, απολυταρχικό ήταν. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς δηλαδή να έρθει με μία μέρα. Και απομονώθηκε αυτό το πράγμα. Οπότε πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να πάρουμε και μία ανάσα. Να δούμε και τα μηνύματα κιόλας. Έτσι από τη συζήτηση για τα ζητήματα της ιστορίας της Επανάστασης, βέβαια μια πολύ μικρή γεύση. Τελικά δεν είναι γραμμικός ο χρόνος. Ναι, όχι, δεν είναι ποτέ. Ανύπαρκτος. Δεν είναι ποτέ ο χρόνος. Υπάρχουν πολλοί χρόνοι διαφορετικοί. Και σε αυτό έκανε λάθος ακόμη και ο Χόκινς, ο οποίος είναι μακαρίτης σήμερα. Δεν είναι για το χρόνο, είναι ένα ανύπαρκτος χρόνος. Δεν είναι μακαρίτης, θα είναι στο κίνητο ορίο να το αυτός. Τέλος πάντων, έχει κάνει πάντως λάθος. Λοιπόν, όπως και να έχει τώρα να κάνουμε αποφώνηση, γιατί εμείς θεωρούσαμε ότι είμαστε μία ώρα πίσω σε σχέση με το ποια ώρα είναι. Δηλαδή είναι αυτό που είπε ο Στάιν, ήταν η σχετικότητα του χρόνου. Είναι η σχετικότητα του χρόνου. Είναι ο μόνος που ήταν σωστός. Ναι. Τώρα να τον ανακαλύπτουν του κακομοίρη. Ναι, ναι. Κατόπιν εορτής. Ναι. Λοιπόν. Πώς το είπε αυτό που ο χρόνος, η παράδειγμα η σχετικότητα του χρόνου είναι ανακάθεσε δύο ώρες με μία ωραία κοπέλα, σου φαίνεται για πέντε λεπτά. Αλλά αν καθίσεις πέντε λεπτά σε μία σόμπα μπροστά, σου φαίνεται για δύο ώρες. Σωστό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε καταρχήν τους φίλους που ήρθαν εδώ και συζητήσαμε για τα ζητήματα της Επανάστασης, μια και συζητάμε να θυμηθούμε, όχι μόνο να θυμηθούμε, αλλά να δούμε και το πώς μπορούμε να αναβιώσουμε το επαναστατικό δικαίωμα του ελληνικού λαού στην πατρίδα του, γιατί είναι κορυφαίο ζήτημα σήμερα. Θα δούμε πράγματα ή θα βιώσουμε πράγματα που θα μας κάνουν να ντρεπόμαστε
που φέρουμε αυτά τα εθνικά σύμβολα και αυτές τις εθνικές αναφορές σαν λαός πάντα βεβαίως. Μέχρι τώρα μας έλεγε ο λαός μου, οι παππούδες μου, οι αγιάδες μου, οι γονείς μου, όσο και αγράμματος και να ήταν ο μέσος Έλληνας, ήξερε ότι αυτός που τον προσέβαλε και αυτός που προσέβαλε την εθνική του συνείδηση, τη φιλοπατρία του αλλά και τον πατριωτισμό του, ήταν πάντα αυτό το άθλιο κράτος που του το επιβάλλανε ξένοι δυνάστες με τους ντόπιους ολιγάρχες. Φτάσαμε στο σημείο να ντρεπόμαστε για αυτό που κάνουμε εμείς σαν λαός και όχι για αυτό που μας επιβάλλουν αυτοί. Και αυτό το πράγμα είναι μια ειδοποιώς διαφορά της σημερινής περίοδου, και αν δεν το αντιμετωπίσουμε, δεν σταθούμε όρθιοι και δεν το δούμε κατάφατσα, τότε έχουμε χαθεί από αυτή την ιστορία. Να το κλείσουμε κάπως έτσι. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Ο λαός αυτός χάνει την πολιτισμική του ταυτότητα σταδιακά. Υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα τα οποία ουσιαστικά θέλουν μια Ελλάδα, ένα απέραντο προτεκτοράτο, όπως ήταν και παλιά, όπως ήταν και το 21, και αγωνίστηκαν για να το επιτύχουν, και νομίζω το έχουν επιτύχει στο έπακρο αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Δεν αλλάζει δηλαδή. Ουσιαστικά η ιστορία και κάθε ιστορία είναι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος φέρνει ακριβώς τα ίδια προβλήματα κάθε φορά. Λοιπόν, για τον Καραϊσκάκη που εγώ έχω διαβάσει από τα βιβλία σου, από τα βιβλία του Κωστού Δέτσικα, το που μιλάγαμε τώρα, είναι το δίπτωμο του Καραϊσκάκη. Πότε εκδόθηκε? Το δίπτωμο του Καραϊσκάκη βγήκε το 2004 και το 2005. Ωραία. Είναι δύο ογκώδεις τόμοι, που αυτή τη στιγμή είναι εξαντλημένο το έργο. Ναι. Τρομερές αλήθειες. Λοιπόν, καλό είναι να το έχουμε υπόψη, να το έχουμε υπόψη όποιος θέλει και ενδιαφέρεται. Η Κουρσάρη της Ξηράς, που είναι πάρα πολύ ένα ιστορικό. Ναι, ναι. Στην εκδόση Αστάρτη. Το οποίο είναι πολύ καλό και αυτό, γιατί έχει μεγάλες ιστορικές αλήθειες. Από την έξοδο του Μεσολογγίου ως τον Ναβαρίνο. Από τον Ναβαρίνο, που καταγράφω ότι τον Ναβαρίνο ήταν μια στημένη ενέργεια των Αγγλογάλων, ώστε να διαφύγει ο Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Γιατί και, αλλά χωρίς να ρηχτεί ο Σουλτάνος, γιατί δεν μπορούσε ο Ιμπραήμ να φύγει αντιμέτωπος με τον Σουλτάνο. Ναι, αυτό γιατί το παραβλέπω τώρα, ανοίγουμε καινούργιο εφαλαίο, αλλά με τσατίζει πάρα πολύ. Ιδιαίτερα τώρα αυτή, επειδή τα παιδιά μου ασύμα αρχίζουν και αντιλαμβάνονται κάτι περισσότερο από την ιστορία, εκτός από τη σχολική ιστορία, ξεπερνάνε λέει, τη σχολική ιστορία και αρχίζουν να ασχολούνται με την πραγματική ιστορία, ναι, και τους ενδιαφέρει. Και πόσοι ιστορικοί, σύγχρονοι επαγγελματίες του είδους, της ιστορικής απάτης εγώ λέω, λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, μας φτιάξανε οι Αγγλογάλοι. Γιατί αυτοί δώσανε στον Ναβαρίνο τη δουλειά. Και ξεχνάνε μια μικρή λεπτομέρεια. Το Ιμπραήμ είχε εγκλωβιστεί στο Νιόκαστρο. Ο Ιμπραήμ από τη στιγμή που συγκρούστηκε με τον Χοσρέφ Πασά και δεν έγινε εκστρατή εναντίον της Ίδρας, είχε εγκλωβιστεί, και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι παραμονή της μάχης ο Ιμπραήμ έλειπε από τον Ναβαρίνο, αφήνοντας πίσω τον Ταχύρ και δίνοντας συμβουλή οτιδήποτε γίνει να δοθεί πυρ. Και όταν έμαθε ότι χτυπήσαν οι Αγγλογάλοι και ο Ρώσος, ο Χέιδεν, γιατί ο Χέιδεν ήταν ο μόνος ο οποίος παρασύρθηκε, ναι, από τους Αγγλογάλους, ήταν και χτυπήσανε τουρκο-αιγυπτιακό στόλο, έβαλε τα γέλια ο Ιμπραήμ. Γιατί ο Ιμπραήμ ήθελε να φύγει χωρίς να καταλάβει ο Σουλτάνος ότι φεύγει. Ναι. Γιατί πλέον δεν υπήρχε εφοδιασμός. Δεν εφοδιάζονταν. Όχι, γιατί έπρεπε να, από ο Μεχμέτ Αλί να πληρώνει από ίδια κεφάλαια, yeah, το στρατό, ο οποίος είχε βέβαια πάθει τη μεγαλύτερη εξουθένωση, είχε τελείως εξοβελιστεί στο Μεσολόγγι. Ο Ιμπραήμ είχε μεγάλη καταστροφή στο Μεσολόγγι. Γιατί όταν συνάντησα τον Κινταχή και του λέει, τι αυτό το φράχτη δεν μπορείτε να πάρετε. Και αυτός ο φράχτης σου στήχησε 3.000 νεκρούς. Μια άλλη φορά, ναι, 3.000 νεκρούς ακριβώς στην Κλίσοβα. Κανείς δεν ξέρει τη μάχη της Κλίσοβας. Κανείς. Πάρα πολλές μάχες, και δυστυχώς έχω να πω εδώ, γιατί το θέμα μου εμένα ήταν πάντα πολύ το 21 και ο Καραϊσκάκης ειδικότερα, γιατί πιστεύω ότι ο Καραϊσκάκης για μένα είναι όλο το 21. Οι μάχες του Καραϊσκάκη που δεν έχουν γραφτεί είναι η μάχη του Καρπενησίου, η μάχη της Κορομιλιάς, μετά η μάχη της Άμπλιας και της Πανάσαρης από τον Τζαβέλα. Μάχες οι οποίες πραγματικά κρατήσανε τα τουρκικά στρατεύματα στη Ρούμελη και δεν πέρασαν ποτέ, γιατί θα φτάνανε στο Ναύπλιο. Και όταν φτάνανε στο Ναύπλιο, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν. Γιατί δεν υπήρχαν ισχυρές δυνάμεις στο Μολιά. Λοιπόν, με αυτά να τελειώνουμε, να κλείσουμε εδώ αναγκαστικά. Μακρηγορήσαμε. Αναγκαστικά. Θα το επαναλάβουμε, ελπίζω.
αυτή την ιστορία. Μια και καλό είναι να ξέρουμε την ιστορία, διότι ένας λαός που δεν ξέρει την ιστορία του είναι καταδικασμένος, δεν την παραλάβει. Σωστό, πολύ σωστό. Λοιπόν, και μάλιστα με πολύ χειρότερους όρους από ό,τι στην αρχή. Με όρους αφανισμού δηλαδή, και όχι μόνο. Οπότε να ευχηθούμε σε όλους καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Να θυμούνται πάντα τον Ευρυπίδη που έλεγε «Όλ βιωσώσεις της ιστορίας εσ και μάθησιν». Σωστό. Ευτυχισμένος δηλαδή όποιος γνωρίζει ιστορία, και άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν την ιστορία ξέρουν το σήμερα, το παρελθόν και το μέλλον τους. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, με αυτά να ευχαριστήσουμε όσοι μας ακούσαν. Θα έχουμε και άλλες επαιτειακές ευκαιρίες, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε τις επαιτειακές εκπομπές, τις γνωστές γκλαμουράτες, ας πούμε, εκδηλώσεις με διάφορους περίεργους τύπους που λένε διάφορους επικίδιους για περασμένα γεγονότα. Επικίδιους, λέω. Ναι, επικίδιους. Κάποτε είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να συζητάμε, γιατί είναι απολύτως πρόσφατα, απολύτως άμεσα και απολύτως επικαιρά όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συζητάμε. Μας χρειάζονται σήμερα για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε το ηθικό ανάστημα για να τα βγάλουμε πέρα. Πότε μιλάτε, το Σάββατο? Μιλάτε το Σάββατο είναι, το Σάββατο έχουμε στις 24 Μαρτίου, το Σάββατο στις 6 ώρα είναι στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, στην Αθήνα, ο Φώτης Λεπίδας, ο Φώτης Μαζαράκης και ο Δημήτρης Καζάκης. Και στο Βόλο είναι πάλι το Σάββατο στις 7 η ώρα στο τεχνικό μελητήριο στην αίθουσα της συνεδριάσεων με τον Δημήτρο Κυπριώτη και την κύριε Μαυρομάτη. Λοιπόν, θα τα πούμε έτσι αλλιώς και αύριο. Συνεχίζουμε τον μαραθώνιο των ενημέρωση και συζήτηση ανάλυσης. Ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις που έγιναν, όλες θετικές από ό,τι βλέπω. Σε ενδιαφέρει ένα κομματικό κόσμο, ελπίζω να ενδιαφέρει τους πάντες. Να πούμε εδώ ένα φίλο, λέει, τους έβαλα κι άλλο γκολ στην ΕΡΤ σήμερα, τους ανάγκασα να πούν για τη μήνυση για δεύτερη φορά. Να επιμένετε, αναφέρεται φαντάζομαι σε όλους τους ακροατές, όσοι ακούτε παντού και με όποιον τρόπο, είναι ψευτομνημόνιο της ψευτοδημοκρατίας, δεν συζητάμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, υπάρχει μια μυστική συνωμοσία. Υπάρχει ένας κόσμος, πάρα πολύ κόσμος, ο οποίος βομβαρδίζει με email. Αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί στους γερουσιαστές τους, που στέλνουν email, ξέρω, ναι, διαμαρτύρομαι, ναι, ναι, για αυτό που ψήφισες, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Αυτοί βομβαρδίζουν με email και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, τηλέφωνα και όλα αυτά τα πράγματα, τα μέσα, ώστε τουλάχιστον να ανοίξει κάποια χαραμάδα μικρή, ώστε να περάσει κάποια είδηση, κάτι αυτό το πράγμα. Είναι και αυτό μια μάχη, έτσι, η οποία σήμερα είναι πολύ βασική, γιατί αυτή προετοιμάζει το έδαφος για τις μεγάλες μάχες. Έτσι, οι Τούρκοι λένε ότι αν αφήσεις μια χαραμάδα μπαίνει πάντα το φίδι μέσα. Ναι, πάντα. Λοιπόν, με αυτά ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε που ήρθατε. Έρωστε. Λοιπόν, εσάμε τα νεότερα. Και εμείς.